Είμαι πολύ αγχωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι, κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες, γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλινό στο τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιμπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο τριάδι, για μερακλίδες. Rapto.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο rapto.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Ναι, πως το ποποπονάνε, ποποποπονάνε, πάμε Κωστή μου, έλα έξω το λιεζό, ποποποποποποποποποπονάνε. Κάτσε να κρατήσει το Βαρέλα, μην τον πάρω Ολυμπιακό, έλα ρε, έλα, άσε με τώρα λίγο ρε να πονάνε λίγο, ας το Βαρέλα λίγο ρε, θα το πιάσουμε, 8 και 22, 8 και 25 θα το πιάσουμε. Άσε ρε τα χαζοχαρούμενα τα πάω ξύλινα. Χαζοχαρούμενα, το φοβάμαι της πρώτης ομάδας, δεν ήταν χαζοχαρούμενο, ε. Ο Πισινός στο πρώτο ημίχρονο έτσουζε. Μια χαρά. Τελικό αποτέλεσμα θέλω. Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Το Πασχαλάκι πρώτος εγώ τον είδα. Αφήστε την παραμύθα τώρα με τον Πασχαλάκι. Το πρωτάθλημα το παίρνει κανένας Πασχαλάκης. Το πρωτάθλημα το παίρνει η ομάδα. Το πρωτάθλημα το παίρνει η ομάδα. Θα σου πω ποιος το παίρνει. Ποιος το παίρνει? Το παίρνει ο Πρίγιοβιτς. Ναι, άσον Πρίγιοβιτς, γεια σας. Δεν ασχολούμαστε ξανά μαζί του. Μην είσαι ένα Μικιόρης. Όχι, άσον τώρα, τελείωσε. Μην είσαι ένα Μικιόρης. Τι είναι αυτό? Να Μικιόρης μην είσαι. Εντάξει, να Μικιόρης, εντάξει. Όχι, αλλά να μην αγνώμονας, αχάριστος κτλ. Το πρωτάθλημα λοιπόν το παίρνει ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια το παίρνει τώρα. Ο Βαρέλα, ο Πασχαλάκης και ο Σέντερφορ, πώς θέλουν, ο Πρίγιοβιτς. Πέστε αυτόν τον προπονητή, αυτή τη μαριονέτα που έχετε στον πάγκο. Μεγάλος Λούτσι. Ο μεγάλος Λούτσι. Τεράστιος Λούτσι. Αφήστε τα παραμύθια. Ο τεράστιος προπονητής, ψυχολόγος. Ναι. Ο μοναδικός που μιλάει από την ΠΑΟΚ και καλύπτει τους πάντες, ο Λούτσι. Άκου προσωπολάτρη. Εγώ δεν είμαι προσωπολάτρης. Καμία σχέση. Απλά επειδή τον ξεφωνίζεις πρέπει να βάλω λίγο πλάτη. Εγώ τουλάχιστον έχω σταθερή άποψη για τους ανθρώπους. Κι εγώ. Δεν αλλάζω εύκολα. Εγώ σταθερή άποψη. Δεν έχω... Τον έβαλε στους κακούς, πες! Έβαλε στους κακούς του Λουτσέσκου. Μη μιλάει. Ναι. Αυτό. Άμα δεν μιλήσει κι αυτός, το πρόβλημα της εσωστρέφειας ξέρει πόσο μεγαλύτερο θα ήταν. Θα μιλήσει, ναι. Θα μιλήσει ο πρόεδρος. Πότε μιλάει? Άκουσε τι σου λέει. Ναι, όχι, να το κάνουμε. Πότε μιλάει ο πρόεδρος? Θα μιλήσει ο πρόεδρος. Πότε? Θα μιλήσει ο Βιερίνια, ναι, ποιος είναι εξοντωμένος. Εξοντωμένος, αλλά ναι, το παστέλωσε, ναι. Θα μιλήσει αυτός ο Βαρέλα, κρατήστε τον. Θα μιλήσει ο Μπίζεσβαρ, ο οποίος μιλάει και κεντάει μέσα στο γήπεδο, ο ποιοτικότερος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος. ποιος είναι χοντρός αυτός κτλ. Δεν είναι καθόλου χοντρός. Ναι. Προχθές μαζί σου ο κόσμος ήμασταν. Είναι έτσι το καλούπι του. Χοντρό δεν το λες ο Βιερίνια. Το έτσι το καλούπι του και ο Βουτσάς χοντρός δεν ήταν. Δεν είναι χοντρός ο Βιερίνια. Έτσι το καλούπι του είναι Βουτσά. Το καλούπι του τέτοιο ρε παιδί. Τι κάνουμε. Άμα το πιάσει είναι γεμάτος μυς. Άμα το δεις έχει φέτες χιλιακούς τι χοντρός. Είναι τέτοιο το σκαρίτι. Θα πάω στο γυμναστήριο να δεις. Καμιά δεκαριά σαν τον ονομίζεις να τα πούμε. Που σηκώνουν τα βάρητα. Μα σου λέω δεν είναι χοντρός. Χοντρός σημαίνει κάποιος που έχει περιττό βάρος. Λοιπόν, αυτός για να ξεκαθαρίσουμε πάνω στην μπάλα. Ομάδα η οποία κάνει τέτοιο πρώτο ημίχρονο, με τέτοια ένταση, με τέτοια ταχύτητα όπως είναι η Τρίπολη και δεν κάνει τον γκολ, είναι δεδομένο ότι τα δύο από τα τρία χαφ της, τα οποία είναι πάνω από 35 χρονών, ο Μουνάφο να πούμε και ο Ιγκλέσιας, δεν μπορούν να ακολουθήσουν μια το ίδιο φανταστική βιολογική πορεία στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα είναι αυτό. Ναι, αυτό το έχω από τα 12. Το σέρνω εγώ, διότι έχουμε δει ομάδες να διαπρέπουν στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο να μην μπορούν. Δεν είναι όλα πονηρά. Δεν είναι όλα πονηρά. Δηλαδή, σε μέρα μου το λες αυτό, δεν είναι όλα πονηρά. Ακούω 50 χρόνια ότι ο Άρης πούλησε το μάτι στο Βόλο. Ναι. Έκανε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο, δεν έβαλε τον γκολ γιατί δεν είχε σεντερφόρ και φυσικά οι άλλοι, οι οποίοι ήταν καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, του έκανε δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Η Τρίπολη έχει έναν φανταστικό φλόρο εξτρέμ. Φανταστικός φλόρος. Ναι. Ο Τσιλιανίδης. Αυτός ο Τσιλιανίδης, ναι, φίλε, είναι Τσιλιανίδης. Ο Τσιλιανίδης και ο Καλτσάς. Ναι. Ο Τσιλιανίδης και ο Καλτσάς είναι τριπλαδόροι, μπαίνουν. Τι θες να κάνουν ο Τσιλιανίδης και ο Καλτσάς, δηλαδή. Περίμενε. Δεν έχουν τον γκολ οι άνθρωποι. Ναι, αλλιώς θα πέσανε στον ΠΑΟΚ. Λείπει ο Ντόνσο από εκεί. Ο καλύτερος παικταράς της Τρίπολης. Άρε, μαμαλάκι, ευχαριστούμε που πήρε Ντόνσο, ρε φίλε. Ρε Βαραγιάννη, παλίκαρη, ήρθε σήμερα με έδωσε το χέρι, Το πήρε χαμπάρι. Κλαίνουν τα βόδια οι Αριανοί με τον Ντόνσο. Το πήρε είδηση, μου δει το χέρι, μου λέει μπράβο, λέει εντάξει, τελείωσε, δεν μιλάω άλλο. Ο Ντόνσο πήγε να πάρει εχθές το να κάνει τον αντιτόνσο ποιο. Πήγε να τον κάνει ο 1,92 37 χρονών, πώς το λένε, Χούλιο Ιγκλέσιας. Ο οποίος έπρεπε να αποβληθεί. Δεν ξέρω τι έπρεπε να κάνει. Όχι, θα τα πούμε όλα τώρα εδώ. Εσύ κάνεις τέτοιο, εγώ θα τα κάνω και την ανάλυση δικιά μου. Εσύ τώρα κλαις μετά το 3-0. Δεν κλαίω, θα πρέπει να φέρουμε δεδομένα. Δουλειά μας είναι. Πρόσεξε τώρα να δεις. Έτσι. Και ο Μανιάς, ο οποίος είναι πολύ αργός στο χώρο το μεγάλο, γιατί ψάχνουν να βρουν γιατί η Τρίπολη δεν έβαλε γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μανιάς είναι αργός. Ο Κρέσπο κακός εχθές την έβγαλε καλά με τον Μανιά, γιατί στο μεγάλο το χώρο ο Μανιάς, για παράδειγμα. Και σε μια φάση που βγαίνει ο Μανιάς με τον Κρέσπο, έρχεται από 3 μέτρα πίσω ο Κρέσπο και τον προλαβαίνει. Είδες που το βλέπεις την μπάλα. Φυσικά, γιατί είσαι μπαλαδόφατσα μεγάλη να πούμε. Πέρα από παδάκι να πούμε. Εντάξει, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο βραγό. Μας τώρα να γλεντήσουμε λίγο, να χαρούμε. Εγώ θέλω να απολαμβάνω στιγμές που δεν ξέρω. Τώρα πήρε χαμπάρι, θα πάρει το πρωτάθλημα. Αφού άλλο λέει θα πάρουν πρωτάθλημα, λε Ολυμπιακό. Ποιο το λέει. Ο κ. Σάβας. Εμείς λέει θα το πάρουμε στο τέλος. Βγήκε ο προπονητής, εμείς θα το πάρουμε. Σεβασμός, είναι 85, θέμα υγείας. Είναι 85. Ναι. Τη γλίτωσε με το στομάχι όπως και ο Γκλέτσος. Τη γλίτωσε. Κοίταξε. Μπράβο, αυτό είναι καλό μαντάτο. Εδώ μας ακούν άνθρωποι οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο. Ναι. Και έχουν κάποια. Μην τη λέτε κακιά αρρώστια, μια αρρώστια είναι. Μια αρρώστια. Πείτε ότι το 70% των καρκίνων θεραπεύεται. Όχι το 70%. Το 70%, στο λέω εγώ. Ό,τι και πας νωρίς, το 70% των καρκίνων. Μα καταφτάσει και στο 100% κάποια στιγμή σε 10 χρόνια. Μη σας τρομάζει η λέξη. Ναι. Ο Γκλέτσος με καρκίνο του στομάχου πλάκωσε τον άλλο στις μπουνιές. Μη φοβάστε. Ναι. Δεν είναι όλοι θάνατοι. Ναι. Σκοθείτε απάνω η ψυχολογία σας. Μπράβο. Ότι αρρωσταίνουμε και. Μ' αρέσεις τώρα εδώ. Η επαρατηνόσος και η επαρατηνόσος δεν υπάρχει. Ο έμπολα είναι η επαρατηνόσος, η οποία είναι μακριά από εδώ. Στο χωριό του Πόκολόκο είναι η έμπολα να πούμε. Ναι. Λοιπόν, μην τρελαίνεστε στις χημεθεραπείες σας και σε όλα αυτά. Μη φοβάστε. Το 70% θα την γλιτώσουμε. Λοιπόν. Αυτό με τον Κυρσάβα. Αυτό είναι το πολύ ωραίο κοινωνικό μήνυμα του Κωνσταντίνου σήμερα. Έτσι σε θέλω και για τις ομάδες. Έτσι είναι. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, μην τις παίρνεις παραμάζωμα. Άσε με τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχει Βόρεια Ελλάδα. Γιατί υπάρχει Ελλάδα. Νότια Ελλάδα. Όχι, υπάρχει Ελλάδα. Υπήρχε μάλλον η Ελλάδα. Γιατί την κατακλέψατε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μόνο που αξίζει για την κουστάρι σήμερα. Θες σου πω για την κουστάρι. Θες να μάθεις. Τι να μάθω. Θες σου πω για την κουστάρι που αξίζει σήμερα. Θες να σου πω. Θα σου πω εγώ. Για πες, να δω άμα έχεις μπει μέσα στο... Είδε το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Έφτιασε τα μπουτια του. Άκουσε τους άλλους να αναθαρρύνουν. Εδώ και μια εβδομάδα οι άλλοι έχουν αναθαρρύνει. Περίμενε. Δεν είδε Ραπτόπουλο τον Αλέφαντο, ο οποίος του λέει... Το γύρισε από εδώ, το έφερε στον Αλέφαντο πάνω. Του λέει... Τζάμπα χαίρεσε. Τα προγνωστικά. Μήπως πάω και τα λοιπά. Όχι παοξίδες θα τα κάνουν λίμπα που έφυγε ο Πρίγιος. Αυτά νομίζαν αυτοί. Αυτό, ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα κομμάτι είναι ο Πρίγιος. Λοιπόν, θα το εξηγήσουμε στην μπάλα επάνω. Του λέω κύριε Νίκο, ο ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει στην Τρίπολη. Και πού το ξέρεις? Άσε το ξέρω, του λέω τώρα. Άσε το παράδειγμα. Πουλενάρα, ναι, Βαραγιάννης, ναι. Θα κερδίσει, του λέω. Και του λέω και το άλλο. Τι τον είπες άλλο? Επειδή 20 χρόνια, ας πούμε, βιάζεται το αυτό και τα λοιπά. Του τα είπες? Όχι, δεν του το είπα. Άμα του τα είπες, θα σε αγκάλιαζα τώρα. Θέλω να τα πεις. Λέω Γιάννη, τι. Εγώ κοίταξε, όταν μιλάει ο Αλέφος πετάω ατάκες από κάτω σαν υποβολέας. Καλά κάνει ο Γιάννης. Μια χαρά, αυτή η δουλειά του. Όταν έχει εσένα και τον Αλέφο, τι θες να κάνει ο άνθρωπος? Πετάω από κάτω. Όχι, θα κλαίει ο Καράπαπας. Σταλακτίτες θα γίνουνε, λέω. Ναι. Και χιόνε και κρύο. Και γι' αυτό έλεγε ο Καρατζαφέρης: θέλω την κρυμάτσα σου. Άκου τον Καρατζαφέρη και τον Νίκο τώρα. Δεν μας νοιάζουν τώρα. Θα σου δώσω και μια είδηση, του λέω. Δώσε και την είδηση. Θα δώσει ο ΠΑΟΚ παίκτη στην Τρίπολη. Μη λες τέτοια, γιατί δεν θα γίνουν τέτοια και πρέπει να σε βάλω ασπίδα. Δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Περνές 30. Άσε να γουστάρουμε. Αν θες να φτιάξεις πάλι κλίμα τώρα, ήτρικα. Του λέω ρε κύριε Νίκο, άσε τώρα φέτος, άσε να χαρούμε και εμεί απάνω λίγο να πούμε την ιστορία. Θα δώσουμε και ένα. Όχι, έπρεπε να τον πεις ο Κυρνίκο ότι θα κάνετε καιρό να χαρείτε εσείς. Έτσι πρέπει να τον πεις. Άσο να χαρούνε με την Μίλαν. Μπορεί να είναι ο Άρντα, μπορεί να είναι ο Κίσκι, μπορεί να είναι ο Σάκοφ. Κάποιον παίκτη θα δώσουμε. Λοιπόν, ο Παοξής χάρηκε, να σου πω τους λόγους. Για πες γιατί χάρηκε ο Παοξής. Λοιπόν, πρώτον, γιατί δεν φάνηκε το κενό του Πρίγοβιτς. Το οποίο το είπαμε και με την Παναχαϊκή, ότι ο Παοξής εκεί δεν έχασε γιατί δεν είχε Πρίγοβιτς. Πρώτον, γιατί το κενό του Πρίγοβιτς δεν φάνηκε. Φάνηκε, λες εσύ. Σε 3-4 σέντρες, εκεί όπου. Δεν φάνηκε ο Ακπόμπ ψηλά. Εκεί ίσως είχαμε την ιστορία. Τώρα λέμε υποθετικά. Υποθετικά μιλάς, γιατί εγώ λέω στη φάση του γκολ υποθετικά. Εάν την πρώτη πάσα που σπάει στον Ακπόμπ, ο Πρίγοβιτς θα μπει μέσα να σουτάρει. Και δεν ξέρω αν θα γινόταν γκολ. Θα το έκανε μόνος ο Πρίγοβιτς. Ο Ακπόμπ και ο άλλος ο Ζάμπα θα πρέπει να είμαστε λίγο επίοικοι μαζί τους για ένα λόγο. Κωνσταντίνε μου, ναι. Σ' αρέσει αυτό. Φυσικά. Γιατί είναι δύο 20χρονα τα οποία παίζουν. Και 40χρονα να ήταν. Δεν έχουν ρυθμό αγώνων. Προσπάθησε να γίνει λίγο χαφ ο Ακπόμπ, να παίξει έξω από τα 16 μέτρα. Βοήθησε ο Ακπόμπ σε αυτό το κομμάτι. Ναι, γιατί ο Πέλκας. Γιατί ο Πέλκα σας πουλάει πάω ξυδηλίκι να πούμε. Ναι, άντε τώρα τα βάζουμε για τον Πέλκα τώρα. Και όχι δεν πάω στη Φενέρ και τα λοιπά. Δεν πρόκειται να πάει, μα δεν πάρει ποτά, δεν φεύγει. Ο χειρότερος παίκτης του ΠΑΟΚ χθες ήταν ο Πέλκας. Δεν νομίζω να ήταν ο Πέλκας, όχι. Άκου τώρα τι σου λέω. Δεν με ενδιαφέρει ποιος ήταν χειρότερος, εμένα ενδιαφέρει η ομάδα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ χθες χωρίς Πρίγκο. Κάντε σε αυτό το χοντρόκολο ένα συμβόλαιο, γιατί είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης του πρωταθλήματος. Αυτό ασυζητητή. Πάρτε ένα διατροφολόγο, ένα μυϊκολόγο, πώς τους λένε αυτούς τους διάολους. Για τον Πίσεσβάρ. Ο Πίσεσβάρ ήταν μια ζωή. Πάρτε και πείτε του το εξής. Άκου εδώ χοντρό. Ξέρουμε τι είσαι. Δεν θα αλλάξω κορμί του βραγόρου. Αυτός είναι ραγόρου. Θες να πάμε να το γνωρίσουμε τον Πίσεσβάρ, να το πιάσεις λίγο, να πιάσεις λίγο τα χέρια του κυρίου. Δεν αλλάζει το κορμί του, αυτό θα είναι. Ναι ρε παιδί μου, και εμάς δεν αλλάζει. Είναι εξω το σωματότυπο. Αυτό είναι, τέλος. Του πεις 3 χρόνια δεν τα έχεις αυτά, θα πάρεις 2 χρόνια. Πάρεις και ένα φράγκο παραπάνω από τα 30 μέχρι τα 32, θα σε έχουμε βαλσαμωμένο. Όταν θα κολλάμε, θα μπαίνεις μέσα στο κέντρο. Θα παίρνεις στις Τρίπολες, στις Λιβαδιές, στον Απόλλωνα. Μην μόνος. Λοιπόν, τέλειωσαμε. Χωρίς Πρίγοβιτς. Ένα λεπτό. Όταν έχετε ένα τέτοιο παιχταρά σε ποιότητα, ο οποίος δεν έχει τις ανάλογες δυνάμεις, τα τρεξίματα, το ανέβα-κατέβα, το ρυθμό, το μεγάλο κτλ. Δεν τον έχεις πίσω, βρε πουλάκι μου, το Σακχόφ. Χθες ο Μαουρίσιο ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ήταν για τα σκυλιά, στο δεύτερο ήταν καλός. Δεν έχεις ας πούμε για τον Πάο στο αυτό το επίπεδο πίσω από τον Μπίζεσβαρ, τον Μαουρίσιο και τον Κάνιας και τον Σακόφ. Θέλει εκεί δύο καντέδες. Γι' αυτό θα πάσε με να το πω βρε αγόρι μου, μία ώρα. Λοιπόν, κέρδισε, χάρηκε γιατί δεν είχε Πρίγοβιτς. Ναι. Χάρηκε γιατί χθες δεν έπαιζε με κόφτη. Ναι, αλλά μην είστε ένα μικιόριδες. Ναι, δεν θα μας. Όχι, ο Πρίγος τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε τον Πρίγο. Να είναι καλά. Εντάξει. Και εγώ θέλω ο Πρίγος να έρθει στη Φιέστα το Μάιο. Με το καλό. Δικαιούται. Φυσικά. Δεν είμαστε να μικιόλιδες. Λοιπόν, χωρίς Κάνιας, χωρίς Χαφ έπαιζε αυτό το μάτσο. Χωρίς Χαφ, έτσι είναι. Ναι, έπαιζε χωρίς Κάνιας. Κόντρα διαιτησία. Γι' αυτό σας κάνανε από τον άξονα. Ακριβώς. Και γι' αυτό φοβόμουν εγώ το μάτσο, το λέω. Και έλεγα να ανοίξει και 0-0. Δεν με πειράζει. Ο Κάνιας, λοιπόν, εδώ στραβός. Από το χθεσινό μάτς έλειπε, γι' αυτό σας κάναν και στο μεγάλο χώρο κουτούς, να πούμε, στο πρώτο ημίχρονο η Τρίπολη. Εκεί θέλω να σας δω για να δώσω αξία στο χθεσινό διπλό. Έτσι. Χωρίς Πρίγοβιτς. Ναι. Χωρίς Χαφ, αμυντικό Χαφ, δεν είχα εξάρι. Ναι. Με κόντρα τη διαιτησία. Ας βγει να μου πει κάποιος ότι δεν την είχα. Όχι, εγώ δεν θα βγάλω για τον γκολ. Ναι. Θα σου πω εγώ το άλλο. Είδα κάτι φάουλ που δεν μ' αρέσανε. Δηλαδή έπαιξε 55-45 τα φάουλ. Το γκολ. Που είναι καθαρότατο και το τέταρτε του Καλτσά που αφήνει από την άλλη πλευρά και την αποβολή του Ιγκλέσιας που πάει με τις καρδιές. Ο άλλος. Είναι συγκόμενα που έπαιξε καλύτερα από τον επόπτη. Και οι Γκόμεν έκανε το λάθος με τον Καλτσά. Η Κουρουμπίλια έκανε το λάθος με τον Καλτσά. Ήτανε, τι ήταν. Πού ήταν offside. Που βγήκε το 4ο το πρώτο που βγάλε ο Πασχαλάκης και εκεί, ναι. Εκεί θα πάμε λίγο στον Πασχαλάκη. Ναι. Από τη στιγμή που πιάνει το πρώτο Πασχαλάκης, ναι. Γιατί είναι τέτοιο θεματοφύλακα, ναι. Λες κατέβα στα ρολά. Τι είναι ο Πασχαλάκης, ο τρελός που αν κάνει την πρώτη απόκρουση. Μετά δεν τρώει γκολ, ναι, με τίποτα. Μετά, είναι Spider-Man. Είναι... Βλέπε Παναχαϊκή. Ναι. Έκανε το λάθος, το έδωσε εκεί, δεν πατούσε καλά σε όλο το μάτς. Εντάξει, δεν είναι και ο Θεός ο Πασχαλάκης, θα φάει και στραβό γκολ. Τερματάρα, γι' αυτό και δεν είπα Κιχ δεν έβγαλα με την Παναχαϊκή. Κιχ δεν έβγαλα με την Παναχαϊκή. Μ' άκουσε, ούτε τον είπα ότι δεν διώχνει εκεί την μπάλα. Γιατί ξέρω ποιος είναι ο Πασχαλάκης. Μπορεί να πάρει μάτς μόνος του που έχει πάρει. Πότε είχατε ρε τερματοφύλακα. Δεν είχα. Ο οποίος συμμετέχει να πούμε σε βαθμούς και τέτοια. Ακόμα και το πρωτάθλημα το 85. Σαν έφηβος το παρακολούθησα ένα προς ένα τα μάτς. Αν εξαιρέσω το Στεριούδα, τον οποίο τον πήρατε γιατί είχατε πρόβλημα στα γκολπόστ. Σωστά. Τον πήρατε τον Ιανουάριο στα 32, σε μεγάλη ηλικία και ήταν ακρογωνιαίος λίθος πολλών εμφανίσεων και ιδιαίτερα στο κύπελο, στην πρόκριση του στον τελικό και στο ότι χάσατε μόνο 4-1 από τη Λάρισα που ήταν εκεί πέρα ένα περίεργο μάτι. Άσο αυτό το μάτι. Ναι, άσο το μάτι. Λοιπόν, είπαμε ότι είχατε τερματοφύλακα. Δεν είχαμε. Γι' αυτό και θα πρέπει στα λαθάκια του Πασχαλάκη να είμαστε λίγο διαλλακτικοί. Όχι κατευθείαν αουάου. Έχει πάρει μάτς. Ποιος δεν κάνει λαθάκια στον κόσμο τερματοφύλακα. Κανένας. Ποιος είναι αλάνθαστος. Κανένας. Λοιπόν. Η γενική εικόνα μετράει. Πρίγιο. Χωρίς χαφ. Κόντρα διαιτησία. Ναι. Βιερίνια να επιστρέφει με γκολ. Ναι. Πολύ σημαντικό. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Στον πρώτο εμίχρονο τον είχε χάσει 5 φορές τον Καλτσά. Τον έχασε τον Καλτσά, αλλά επέστρεψε με γκολ. Γιατί γκολ τέτοιο, σε τέτοιο σημείο που καίει, δεν θα μου βάλει εμένα. Εγώ θα πω ο Μπακάκης. Σε ποιο λεπτό ήταν. Στο ίδιο που βάλε με τον τελικό κυπέλλου. 65. Ότι φεύγει με τέτοια ταχύτητα η μπάλα. Στο 65 από τον Βιερίνια. Φαντάσου πόσο ευεργετική ήταν η διακοπή για τον Μάτος και τον Βιερίνια. Ιδιαίτερα για τον Βιερίνια, ο οποίος είναι μια κλάση ανώτερος από τον Μάτος. Είναι μια κλάση. Εντάξει. Ο Βιερίνια είναι μια κλάση ανώτερος από όλα τα μπακ στην Ελλάδα. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Μα δεν είναι μπακ. Είναι χαφ, okay. Και πολλά. Το είπε και χθες. Είναι πολλά. Ναι. Είναι μια κατηγορία μόνος του για μένα ο Βιερίνια. Γιατί είναι και αρχηγός, είναι και παθιάρης, γουστάρι που είναι στον ΠΑΟΚ. Του χρόνου με το καλό, ναι. Να πάρετε ένα μπάκι εκεί γιατί ο Βιερίνια θα έρχεται τα γεροντάματα. Τώρα μου ναι. Πήγε στη σχέση εκεί που ήθελα να πάω. Ναι, εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ θα έκανα 2 κινήσεις. Τι? Το Γιαννούλη τώρα στον ΠΑΟΚ. Τώρα, το Γενάρη. Το Γιαννούλη. Τώρα, φέρ το Γιαννούλη τώρα στον ΠΑΟΚ. Να πάρει και αύριο πρωταθλητισμό. Τώρα ξεκινά αυτήν την εβδομάδα με τον αδερφό της Τζένης. 4 μήνες με τον αδερφό της Τζένης ξεκινάς γυμναστήριο. Ναι. Τι είναι ο αδερφός της Τζένης. Είπαμε, αυτός που χαϊδεύει, είπαμε. Personal trainer. Ναι. Εσύ τι να σε επιδείξει ο αδερφός της Τζένης. Εμένα είναι αδερφούλης μου, εντάξει, με αγαπάει. Τότε γιατί σε κάνει personal. Γιατί πρέπει να χάσω κάποια κιλά. Δεν μπορεί να κόψει τη μάσα για να χάσει κιλά. Έκοψα τη μάσα. 2 κιλά έκοψα. Δεν με βλέπει ότι έχω χάσει 2 κιλά. Τι ρουφιέσαι, καλός. Καλός. Τι Κουλιανός είναι. Τι Κουλιανός. Λοιπόν, το Γιαννούλη τώρα το Γιαννούλη. Για να πάρει ανάσες πάνω. Πάρτονα με τον αδερφό της Τζένης. Ναι. Και να το βάλω και μερικά κιλάκια. Βάλτο να κυλικά. Ναι. Αυτά που θέλω να χάσω εγώ τα δώσω αυτόν. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι Τρίπολη. Ναι. Ούτε Ατρόμητος. 100%. Εντάξει. 100% είπες πολύ μεγάλη ατάκα. Εκεί τη βγάζεις αυτό το επίπεδο. Εκεί τη βγάζεις και άμα θες να πας προπονήσεις και άμα θες να κάνεις και το νταηλίκι σου. Θα πάμε και στο φίλο στον Ουάρντα, έτσι, ο οποίος πρέπει να καταλάβει που είναι. Το έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς. Εγώ δεν αμφισβήτησα ποτέ το ταλέντο του. Αλλά αμφισβητώ 100% το μυαλό του. Ναι. Δεν γίνεται Ρουάντα ο ΠΑΟΚ να κερδίσει 0-3 και εσύ επειδή δεν έπαιξες να παίρνεις ταξί, να πας στην Αθήνα, μετά να τον μπερδεύεις και να λες δεν είμαι εγώ με την ομάδα μαζί. Στο καλό ρε Ρουάντα, στο καλό δεν θα κλάψει κανένας πραγματικά. Ο Ρουάντα είναι ο σύγχρονος Παρίδης. Ο μόνο που ο Παρίδης έκανε παπάδες. Ο Ρουάντα είναι άγκολος. Ο Ρουάντα είναι με 0 assist 0 goal. Όσο έχει παίξει. Ναι, ο Παρίδης στο πρωτάθλημα που πήρατε το 76 έπαιξε ένα μάτς. Ένα μάτς έπαιξε μόνο. Γιατί έπαιξε ένα μάτς. Γιατί ο συγχωρεμένος ο Λόραντ τους έκανε και πρωινή προπόνηση. Που εκεί τα χρόνια και δεν ήθελα να Παρίδης, ήταν λίγο μουντάρης. Πήγε στα μπουζούκια και τα έπινε. Ναι. Το πρωί δεν μπορούσε να ξυπνήσει. Έκανε τέτοιο Παρίδης. Και του λέει ο Λόραντ. Τον γνώρισα τον Παρίδη στην Καβάλα. Είχα πάει κατά λάθος στον προπονητή δικό του. Γίγαντας, όσο ήταν μικροκαμωμένος, αλλά γίγαντας. Αυτός ο παίκταρος λοιπόν. Ήταν μουρτάρης, ήταν και λίγο μαύρος και ο Ουάρντα και ο συγχωρεμένος ο Παρίδης. Ο Ουάρντα είναι ο Παρίδης της σύγχρονης εποχής. Ναι. Για τη χρονιά του πρωταθλήματος. Γιατί μετά χρονιές, πρόσφερε ο Παρίδης και πριν, έτσι. Πιο πριν πρόσφερε πολλά πράγματα. Ναι. Όταν έφτασε στα 28-29 και του λέω Λόραντ θα ξυπνάς το πρωί, του λέει ευχαριστώ πολύ. Εμένα μου αρέσει να γλεντάω, να κάνω και να ράνω. Για μα θες να γλεντάς ρε Παρίδη, πάνε γίνε μπουζουξής. Πάνε γίνε τα λουλούδια εκεί μέσα. Παίξε σερβιτόρ λίκι, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Έτσι τραγουδούσε και ο Παρίδης στα Βούρβα και τα λοιπά. Είχε πάντα είχε πάντα η ομάδα ένα, ας πούμε, υποτίθεται μαύρο φωνάκι. Και ο Παρέλης ήταν πολύ καλό παιδί. Ναι. Και ο Γουάρντα είναι καλό παιδί. Άλλο αυτό. Ναι. Πολύ καλό παιδί. Ναι. Δεν το συζητάω. Ναι. Αλλά... Εγώ με ανταλλάξει κουβέντες με τον Γουάρντα. Τέτα-τέτ. Ναι. Και το λέω, φίλε, εγώ περιμένω πολλά από σένα. Μου λέει ναι. Λέω πρέπει να μπει μέσα στην ομάδα στο κλίμα. Κάτι όμως. Για να έχει αλάτι πιπέρι μια ομάδα. Περνάει και τέτοιου. Θέλει και ένα Γουάρντα, ρε φίλε. Δηλαδή. Εντάξει, αυτό το σκληρό, αυτό το απρόσωπο κτλ. Ναι. Θέλει ένα τρελό Πασχαλάκι με το γουρλό. Εδώ πήγε. Θέλει ένα τρελό Γουάρντα να κάνει λίγο. Θέλει και έναν τέτοιο. Λοιπόν, όχι βέβαια. Καλά χαλάει, το είπες. Όχι βέβαια να χαλάει το σύνολο. Αυτό είναι. Ο Πασχαλάκης ναι. έχει πολύ ωραία γλυκιά τρέλα. Ναι, ρε φίλε. Μπράβο, έχει πολύ ακριβώς. ωραία γλυκιά αυτό τρέλα. Ακριβώς. Δεν επηρεάζει το σύνολο. Ωραία. Ο άλλος με την τρέλα που έχει ναι. κάνει κακό στο σύνολο. Εντάξει, δεν κάνει κακό στο σύνολο. Στον εαυτό του κάνει κακό. Κυρίως. Στον εαυτό του κάνει κακό. Γιατί ταλέντο. Δεν είναι κακός παίκτης, αλλά εκεί. Καθόλου κακό δεν είναι. Πολύ καλός παίκτης. Ο Άρτα θα πανηγυρίζει με τον Μπρίγκοβιτς και αυτός αν φύγει. Ο Άρτα θα πανηγυρίζει ένα πρωτάθλημα. Ναι. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι πανηγύρισε ο Λιάκος. Θυμάσαι τον Λιάκο. Ναι. Πού να το θυμάσαι τον Λιάκο. Δεν το θυμάμαι. Ο Λιάκος λοιπόν πήρε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Το θυμάται κανείς τον Λιάκο. Εγώ δεν το ξέρω τον Λιάκο. Δεν το ξέρω τον Λιάκο. Το 76 ήταν αυτός. Το 85. Το 85 δεν το θυμάμαι. Ο Λιάκος πήρε πρωτάθλημα με 3 μάτς. Έπαιξε καθόλου αυτός. Έπαιξε καθόλου. Λίγο έπαιξε. Το Καπουσούζι το θυμάσαι. Καπουσούζι το θυμάμαι, ναι. Πότε έπαιζε ο Καπουσούζι. Πιο πριν. Ναι. Ένα μάτς έκανε. Ναι. Πήρε πρωτάθλημα όμως ναι. ο Καπουσούζι ο Θέμης. Εξαιρετικό παιδί. Πάμε λίγο να κάνουμε μια ακτινογραφία. Το Παντελίδη το θυμάσαι. Τον τερματοφύλακα. Ναι. Το θυμάμαι τον Παντελίδη. Που τρώει σαν τον βόδαλο και είναι. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καθένας έχει τα. Πολιτός μου. Δικό σου φιλαράκι έτρωγε σαν τον βόδαλο. Τερματάρα. Τη ρεζέρβα του Φορτούλα. Ένα μάτς δεν έπαιξε. Το πήρε το πρωτάθλημα όμως. Ρεζέρβα ξερεζέρβα το πήρε. Όλοι έχουν ένα ρόλο σε μια ομάδα. Στην ιστορία. Του ΠΑΟΚ ότι το πήρα το πρωτάθλημα. Δεν έχει σημασία ότι ήμουν ρεζέρβα, το πήρα. Εννοείται, ρε φίλε. Τελείωσε. Εννοείται. Όλοι έχουν ένα ρόλο. Ακόμα και η ρεζέρβα είναι ρόλο σε μια ομάδα. Απλά πρέπει να καταλάβει ο καθένας ποιος είναι. Είμαι στο ρόστερ μιας ομάδας. Ακτινογραφία πολύ γρήγορα. Θα το κάνουμε κάθε Δευτέρα. Πασχαλάκης. Για το Φλόρο τον Τζιλιανίδη και τον Σουπερά τον Καλτσά, ο οποίος το έχασε. Έφαγε ξεφωνητό ο Καλτσάς. Αφού είναι σουπερόσκυλο. Ναι, είναι. Εντάξει, έκαμε. Κακό. Δεν κακό. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν κακό. Τι να κάνω. Υποστηρίζει άλλο το παιδί. Και πασοκόσκυλο. Εντάξει, δεν μέσα ενδιαφέρει. Λοιπόν. Ενώ ο Τσιλιανίδης πάω κάτω. Πάμε να βαθμολογήσουμε λίγο κι εμείς λίγο τους παίχτες. Πασχαλάκης. 10. Ναι, 10. Βαρέλα. 9. Εγώ θα τον έβαζα 8 το Βαρέλα. Παρακάτω. Θα πάμε σε Βαρέλα σε λίγο, έχουμε θέμα για Βαρέλα. Ωραία. Κρέσπο. 5. Όχι, δεν θα τον έβαζα 5, τον έβαζα 6. Εγώ θα τον έβαζα. Βάλ τον 6 στο τρίμηνο, βάλ τον 6. Βιερίνια. 9. Βιερίνια 9, μόνο 9 και γιατί, μόνο. Γιατί στον πρώτο ημίχρονο του έφυγε. Ναι, εγώ θα τον έβαζα 9, γιατί στο βλέμμα του, την ώρα του φάουλ, για μένα ήταν όλο το παιχνίδι. Εσύ το βλέμμα βαθμολογείς δηλαδή. Το βλέμμα βαθμολογείς. Το βλέμμα εκεί την ώρα ήταν παιδιά. Ένα σε κάνω φωτογράφο στα ταλέντα. Φωτογράφο στα ταλέντα. Το βλέμμα του Βαρέλα είναι για μένα η πιο ξεσηκωτική στιγμή του Βιερίνια. Το βλέμμα στο φάουλ του Βιερίνια είναι η πιο ξεσηκωτική στιγμή σε όλο το παιχνίδι. Έχει ζωγραφίσει ήδη τον γκολ. Ναι, στα μάτια του Βιερίνια βλέπω όλους τους παοξίδες. Φτιάχνεσαι με το βλέμμα. Ναι, ρε φίλε, αφού παθιάρεις. Είσαι παθιάρης. Είναι παθιάρης, με το βλέμμα φτιάχνεται. Λοιπόν, όταν είσαι ο Βιερίνια δεν είπες όταν το βάλει το φάουλ. Εκείνη την ώρα δεν είπες να το βάλει. Τον πίστευα, ναι. Αυτό λέω. Εκείνη την ώρα λες, ρε φίλε, δεν τον γλιτώνει. Ναι, άλλος. Μάτος. 6. 5. Πολύ τούβαλα κιόλας. Παρακάτω. 5. Αλλά δεν θα αλλάξει ο Μάτος. Άλλο, παρακάτω. Λοιπόν, Σάχοφ. 4. Γιατί 4, ρε. 4, γιατί 4. Ο πιο φιλότιμος ήταν εκεί. Τι είναι φιλότιμος. Ο πιο φιλότιμος και ναι, σε όλες τις μάχες ήταν. Ναι, ο φιλότιμος είναι και κακός. 7 ο Σάχοφ. Μάλιστα, άλλος. Πέλκας. 4. 5. Μαουρίσιο. 7. 7 και εγώ θα το βάλω γιατί έβαλε και τον γκολ και έστρωσε λίγο στο δεύτερο μέρος. Ζάμπα. 6. 6. Έτσι. Ναι. Μπίσεσβαρ. 8. 8 και Άπκομ. 8. Τελειώσε. Γιατί 8. Γιατί έκανε 100 δουλειές ο άνθρωπος, γι' αυτό είναι πολυθεσίτης. Γιατί ο Άκπο μου βγήκε από την περιοχή, είναι λίγο τσαπατσούλα, το γήπεδο δεν τον βοήθησε βέβαια το κοντρόλ κτλ. Τον κρατάω τον Άκπο. Δηλαδή τον περιμένω τον Άκπο. Εννοείται, ρε φίλε, έχω ποντάρει πολλά πάνω στον Άκπο. Αυτό που δεν περιμένω πολύ το Ζάμπα. Εγώ περιμένω και τον Ζάμπα. Ο Ζάμπα είναι, αν σε βρει ανοιχτό, σου αλλάξει τα πετρέλαια. Ναι. Κλειστή άμυνα δεν μπορεί να ανοίξει ούτε το. Ας κάνει μερικά γκολ του χρόνου στην Ευρώπη ο Ζάμπα εκτός έδρας και ας τον πουλήσω 15 εκατομμύρια. Εντάξει, θα τον πουλήσει. Εγώ για μπάλα σου λέω. Ο Άπκομ είναι παίκτης που ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει πολλά πάνω του και θα πρέπει να προσέξει τι σέντερφορ θα φέρει. Ναι. Μην τον ξαναέχει να παίζει 3 λεπτά, 2 λεπτά και κύπελα. Να παίζει πιο τακτικά. Ναι. Και θα κάνουμε ένα δίλημα αμέσως μετά τον break. Ναι. Τι είδους τύπου σέντερφορ πλέον θέλει ο ΠΑΟΚ. Για το Γενάρη. Τώρα, αύριο. Εύκολη απάντηση. Μη τώρα. Εύκολα θα περάσω το βαθμό. Και τι είδους χαφ θα πρέπει να φέρει χθες. Ναι. Γιατί το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι μόνο στα χαφ. Τελείωσε. Σμαράγδα. Καρύδι. με στρελή χαρά, δες ένα χαμόγελο. Δες ένα χαμόγελο. Σηκώθηκε το μάγουλο. Μορφιές. Σηκώθηκε το μάγουλο. 3 μέτρα. Σαν τη στάι. Μόνο που τη στάι σηκώθηκε με εγχείρηση ενώ αυτή είναι φυσικό. Φυσική ώρα, φίλε. Φυσικό. Λοιπόν, επιστρέφουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Θα μιλήσουμε και για την υποδοχή του Σαββίδη χθες στο αεροδρόμιο. Όπως μου στέλνετε εδώ κάποια μηνύματα μετά την Σμαράγδα Μπασάκου. Είστε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Rap and cool με κάζα. Στα πλήκτρα θα πάμε μέχρι και τις 10. Το Metropolis 95 και 5. Από σήμερα έχει έναν τρομερό διαγωνισμό, έτσι, ανά 2 ώρες, 9 και 20, 11 και 21 και 20, 3 και 25 και 27 και 28 και 20 θα ανακοινώνονται τα ονόματα των τυχερών ακροατών που μπαίνουν στη σούπερ κλήρωση για να κερδίσουν τον μισθό τους για έναν ολόκληρο χρόνο. Ξαναλέμε, η μεγάλη κλήρωση θα γίνει 25 του Φλεβάρη. Live στον αέρα, παρουσία συμβολιογράφου. Έτσι. Μπείτε στον τύπο που μοιάζει Κωνσταντίνα μου σαν ποιον, το Βαγγέλη Φουντουκίδη, στο metrosport.gr. Δείτε τον Βαγγέλη Φουντουκίδη στα νιάτα του, έτσι πως ήτανε. Άμπαλος. Δείτε τις οδηγίες, διαβάστε τους όρους και διεκδικήστε ένα ασύλληπτο δώρο από το Μετρόπολης. Λοιπόν, είχαμε υποδοχή, θα πάμε σε λίγο και στον αέρα να τελειώσουμε κάποια θέματα του ΠΑΟΚ που είναι στα απόνερα, έτσι, και οφείλουμε να τα σχολιάσουμε. Καταρχάς ο τριπλοσάγωνος, τετραπλοσάγωνος, πώς το λένε εδώ. Ναι, Οριανός. Σε ευχαριστεί που τον πλήρωσες. Ναι. Χθες. Ναι. Ο τριπλοσάγωνος. Πες ο κύριος δίπλα ότι μας πλήρωσε χθες, να είναι καλά. Ναι, και εγώ δεν πληρώθηκα για ένα γκολ της Λίβερπουλ. Τι βρίζεις τη Λίβερπουλ σήμερα στο Facebook. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ είδα την αγωνιστική των Χ. Εντάξει, okay, δεν ήσουν, το σκεπτικό σου ήταν καλό. Εντάξει. Είχε και χινάρια. Είχε ο Παναθηναϊκός, είχε ο Ατρόμητος, είχε ο ΟΦ, είχε χινάρια. Είδα την Παρασκευή και είπα στον κόσμο: είναι αγωνιστική των Χ. Εντάξει, λοιπόν, χθες αργά το βράδυ ο Σαββίδης περίμενε την ομάδα στο αεροδρόμιο. Ποιο αεροδρόμιο? Στο αεροδρόμιο Μακεδονίας, εδώ. Γιατί ήταν εδώ για τη σύσκεψη με τις μεταγραφές του ΠΑΟ. Έτσι, εκεί που πρέπει λίγο να σπριντάρουν, ειδικά στο θέμα του χάφου που ο Σάχοφ μάλλον και αυτό θα μείνει στα πιτς. Άρα ουσιαστικά μένεις με ποιον? Με τον Μαουρίσιο και θα πάρεις τον Παλουγιάννη. Τι έπαθε ο Σάκοφ? 7 ράματα. Ναι. Δεν είδες τι τον έκανε ο Εγκλέσιας? Με σκαριά, γκρακ, με δύναμη, και ο άλλος ο απίδος δεν δίνει κόκκινη κάρτα. Δεν μίλησα καθόλου για τη ΣΥ, αλλά θα πρέπει να μιλάς και για τη ΣΥ. Δεν κατάλαβα. Ο ΠΑΟΚ μέσα σε όλα θα έχει να λέει ότι παίρνει ένα πρωτάθλημα και με κόντρα διαιτησία. Ένα χέρι ήταν στη Λαμία και στα υπόλοιπα 10 μάτς που δεν σφύριξαν Έλληνες διαιτητές, ο ΠΑΟΚ έχει κακή διαιτησία. Επειδή κερδίζει, δηλαδή δεν το κάνω γαργάρα, Κωνσταντίνε. Όχι. Αμπράβο. Όχι. Αμπράβο. Όχι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα δεις τον γκολ στον Πανιόνιο, θα δεις τον γκολ εδώ. Πολλά είναι. Είναι πάρα πολλά. Ναι. Στον Ατρόμητο με κόβει offside και δεν με δίνει πέναντι με τον Ελκαντουρί. Είναι πολλά. Άστο, μην είναι μόνο η φάση. Στη γωνία της περιοχής. Ναι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Τον Ελκαντουρί θα τον πουλήσετε? Να πουλήσουν τον Ελκαντουρί, Ναι. Εγώ θα τον πουλούσα. Με κοιτάς, εγώ θα τον πουλούσα. Πώς θα το δείτε τον χρόνο τον Ελκαντουρί? Πάρα πολλά για αυτά που προσφέρει. Όχι, δεν είναι 100, είναι κάτω από εκατομμύριο αυτό. 1 εκατομμύριο. Είναι πάρα πολλά για τον Ελκαντουρί. Πάρα πολλά. Χθες βέβαια κάνει μια πολύ ωραία. Μεγάλο παλτόφιλ. Είναι τεμπελάκος. Εμένα αυτό μου βγάζει. Ότι είναι τεμπελάκος. Μεγάλο παλτόφιλ. Ο Μπίσεσβαρ φυσικά και δεν είναι χοντρός, παιδιά. Τον Μπίσεσβαρ προχθές μαζί ήμασταν στον κόσμο. Ο Μπίσεσβαρ είναι τέτοιο το σχαρί του. Λοιπόν. Έχει ίδιο σωματότυπο, λέμε τον Ζέντοφ, λέει, είναι το σχαρί του τέτοιο. Έχει του Μπανέρο τον Ποπό, μπροστά έχει θώρακα δυνατό, γι' αυτό δεν του παίρνει και την μπάλα. Ο θώρακας ο δυνατός, ο φαρδής, είναι τα σώματα που δεν είναι για μεγάλη γενική αντοχή, και πολύ μεγάλη έκρηξη. Ναι. Αυτό εδώ λοιπόν το κακό το ισοφαρίζει και το ξεπερνάει με την τεχνική και την εγκεφαλική ουσία που έχει την ποδοσφαιρική στο κεφάλι του, την καλή την μπάσα και τις καλές εκτελέσεις. Ναι. Το βλέπει στον Σαχόφ. Αυτό είναι ο Σαχόφ. Καλό σας έκανε. Τι καλό μας έκανε? Δεν έχω χαφ. Ναι, εντάξει, πάρτε. Δεν έχω χαφ. Έκανε 7 ράματα. Το βλέπεις τη σκαριά εδώ πέρα. Δεν τον κλαίω το Σαχόφ. Όχι, εγώ τον κλαίω το Σαχόφ. Τζάμπα λεφτά παίρνει. Όχι, ο Σαχόφ δεν τα παίρνει τζάμπα. Ο Σαχόφ δεν τα παίρνει τζάμπα. Ο Σαχόφ είναι ένας ρολίσας που όποτε μπαίνει μέσα κάνει ό,τι μπορεί. Δεν λέω ότι πάντοτε είναι καλός. Τι μου λες? Κάνει ό,τι μπορεί, ρε φίλε. Σε αυτά τα εκατομμύρια του ΠΑΟΚ να παίζει ο Σαχόφ. Έχει βοηθήσει ο Σαχόφ σε πολλά παιχνίδια, Κωνσταντίνε, μην τον αδικείς. Εγώ δεν είπα ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να στηρίζει τον Σαχόφ. Είναι μια βελτιωμένη κατάσταση Τζιόλι. Είναι ένας βελτιωμένος Τζιόλι. Μπράβο, εντάξει, εδώ συμφωνούμε. Λοιπόν, πάμε στα απόνερα γιατί θέλω να πιάσουμε λίγο και Άρη και Ηρακλή που είχαμε ειδήσει από εκεί. Έλα τα απόνερα. Απόνερα, Βαρέλα. Υπάρχει ο Ολυμπιακός με τη Λεβαδιά, άστον Ηρακλή. Ποιος Ολυμπιακός Λεβαδιά? Υπάρχει η ΑΕΚ που θα παίξει σήμερα. Άστον Ηρακλή. Ποια άκρη σου κουσατή. Η ΑΕΚ θα παίξει σήμερα στα Γιάννενα. Α τον Ηρακλή. Έχει τον Άρη, άσε τον Ηρακλή. Η ΑΕΚ είναι 20 βαθμούς κάτω του ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Θες να τη βάλουμε την ΑΕΚ. Θες να πάρουμε τον Ολυμπιακό εχθές. Να βάλουμε την ΑΕΚ εξίσου μαζί με τον Άρη. Αν θα πούνε μαζί στην πεντάδα. Αυτό σου λέει. Α, έτσι ναι. Οκ. Αν ο Άρης προλαβαίνει να περάσει την ΑΕΚ. Αυτό μου λέει. Ο Ηρακλής θα προλέψει να σωθεί. Καλαμαριά. Έκανε νίκη σωτηρίας εχθές. Καλαμαριά. Κάτσε μην πει στην τετράδα Καλαμαριά. Έξι πέφτουν. Στην τετράδα και να μπει τι έγινε. Δεν θα γίνει τίποτα. Δύο ανεβαίνουν. Μπράβο τον Καλαζίδη που όλη την Καλαμαριά. Κούκλος ο Καλατζίδης. Μπράβο, ένα τύπ λοιπόν και για την ομάδα του Απόλλωνα Πόντου. Λοιπόν, στα πόνερα και μετά θα πιάσουμε τα πόνερα. Έχει θέματα τα πόνερα, έχουν θέματα τα πόνερα. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θέλει να μπει σφήνα στο Βαρέλα. Ο οποίος Βαρέλα του είπε δεν ασχολούμαι με σένα. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός χάνοντας το πρωτάθλημα. Ψάχνει να βρει τρόπους τώρα. Η διαιτησία δεν έχει να πει. Όχι. Εχθρό δεν έχει να βρει. Δεν έχει να βρει εχθρό. Ο Τσίπρας δεν τον πειράζει. Κανένας δεν τον αγγίζει. Δεν τον αγγίζει. Μόνος του το κάνει το πρωτάθλημα. Ωραία. Δεν το φταίει κανένα τώρα. Αφού δεν είχε center forward και πάλι δεν πήρε. Αυτό το φτερό πήρε για center forward. Μα αυτό λέμε. Ναι. Ο Ολυμπιακός ήθελε έναν Μπέργκ. Για μήπως τον βάλει στο κόλπο. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός το ότι δεν παίρνει έναν Μπέργκ σημαίνει ότι φέτος δεν πιστεύει. Νομίζω ότι από χθες σηκώνει λευκή πετσέτα. Ναι. Πριν τις Αλκιονίδες μέρες σηκώνει λευκή πετσέτα. Ναι. Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι επικοινωνιακά δεν μπορεί να βρει άλοθη. Αυτό να πει στους Ολυμπιακούς που ακούν την εκπομπή. Ακούνε ότι, οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ναι, ότι δεν μπορεί να βρει. Ο οπαδός του Ολυμπιακού δεν έχει να βρει κανένα άλλοθι, ξέρει. Η διοίκηση του Ολυμπιακού επικοινωνιακά ψάχνει να βρει άλλοθι. Είναι πολύ δυνατή επικοινωνιακά. Ναι, αλλά δεν μπορεί να βρει άλλοθι. Όσο επικοινωνιακή. Βρήκε ένα χέρι με τη Λαμία, το έκανε σημαία για κανένα 2 μήνες ενώ τα άλλα τα έσβησε. Ας πάρετε εκεί έναν το γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ, να κάνει ένα βίντεο που αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ, να βάλει και το χέρι από την άλλη μεριά και να βγάλει και ένα βίντεο. Σωστό ο Κωνσταντίνος. Τι πληρώνεται και τζάμπα λεφτά. Σωστό, ένα βιντεάκι. Κάνει ένα copyright, πώς το λένε να πούμε και δείξε. Σωστό. Τελείωσε. Λοιπόν, καλά το είπες ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει οτιδήποτε μπορεί. Και αυτό με τον Βαρέλα. Και φαίνεται ότι μπαίνει σφήνα στο Βαρέλα, ο Βαρέλα του έδωσε άκυρο, έτσι. Ναι. Ο Βαρέλα βέβαια χαίρεται γι' αυτό τώρα. Ναι. Γιατί θα πάρω κάτι της παραπάνω. Πάρω κάτι της παραπάνω και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, όπως χαίρεται πολύ και ο Πασκαλάκης, γιατί 400 χιλιάρικα σε αυτό το τερματοφύλακα είναι γυφτιά να τον δίνει. Νομίζω δεν μπαίνουν ούτε 400 κοστί. Δεν είσαι καλά διαβασμένος. Έπαιρνε 200. Ναι. Και έρχεται ο άνθρωπος και λέει, κοιτάξτε να δείτε, θέλω τουλάχιστον 600. Εννοείται, εκεί πρέπει να πάει. Τώρα εμείς δεν είμαστε βέβαια μάνατζαροι ή οικονομολόγοι. Αλλά ένας τερματοφύλακας βασικός στον ΠΑΟΚ που σου κάνει διαφορά, δεν γίνει να παίρνει λιγότερα από το Ρέι που κάθεται στον πάγκο. Ο Πασκαλάκης μπορεί μια διετία να πάει η Ευρώπη και να πάρει 2 χρόνια πολύ καλό συμβόλαιο και να εξασφαλίσει και αυτός καλά γεράματα. Σωστός. Όχι σαν του Πρίγιοβι στα γεράματα. Γιατί? Ο άλλος θα κάνει. Κάτσε να δούμε. Θα πάρει όλα γιατί αυτή είναι τρελή. Να τα πάρει. Να τα πάρει ο Παλίκας. Όλοι να πάρουν τα λεφτά του. Έτσι. Λοιπόν, το ένα το απόρριο να κάνει με Βαρέλα. Ο Ολυμπιακός φέρεται να μπει και να κάνει κρούση. Έφαγε άκυρο. Του πισινού επικοινωνιακή πολιτική. Ναι. Παλαιάσκοπης. Ναι. Επαναλαμβάνω. Δεν έχουν επικοινωνιακά να δικαιολογήσουν στον κόσμο τους το πρωτάθλημα και προσπαθούν να κάνουν επικοινωνιακά κόλπα. Τους ακατανοώ, τους καταλαβαίνω, καλά κάνουν. Αλλά, άλλο. Δεύτερο απόνερο. 3 είναι και φεύγουμε για να πάμε. Δεύτερο απόνερο. Ουάρντα. Το απόνερο Ουάρντα. Ο οποίος χθες σηκώθηκε και έφυγε πήγε με το ταξί. Βέβαια ο ίδιος είπε ότι είχαμε ρεπό και έφυγα. Ναι. Έτσι. Άμα έχει ρεπό. Συγγνώμη. Ναι. Αν μια ομάδα σήμερα Δευτέρα έχει ρεπό και πει ο Ουάρντα ότι. Εγώ θέλω το βράδυ να πάω να περάσω καλά στην Αθήνα, να πας. Για ποιο λόγο να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να ξαναπάει στην Αθήνα. Εντάξει, είναι και μια κούραση παραπάνω. Τώρα πήρε άδεια και πήγε στην Αθήνα. Προφανώς. Από τον ΠΑΟΚ. Την ΠΑΟΚ πήρε άδεια. Ωραία. Έτσι. Αφού πήρε άδεια, γιατί τον κολλάμε τώρα εμείς εδώ. Ναι. Γιατί ο ίδιος ο περιβάλλον λέει ότι φεύγω συνέχεια. Γι' αυτό τον κολλάμε. Τι λέει? Στο περιβάλλον. Γύρω-γύρω, εγώ θα φύγω, Να μην τα λέει. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μικρή. Ναι. Έτσι. Άμα το πει σε 10, οι 10 το πούν σε 100 και μετά το μαδολή πόλη. Το ότι ο Φουκαλάς ο Ουάρντα είναι εξωστρεφής τύπος. Το ότι θα πεθάνει πολύ γέρος για αυτή την εξωστρέφειά του. Πρέπει να τον κατηγορήσουμε. Όχι, ο Ουάρντα πρέπει να καταλάβει ότι είναι σε ένα σύνολο που δεν μπορεί να είναι τσιφλίκι του. Αυτό πρέπει να καταλάβει. Τίποτα άλλο. Μην είστε κακοί με τον Ουάρντα. Η ομάδα έχει σήμερα ρεπό. Ο άνθρωπος το ρεπό του μπορεί να το κάνει όπου γουστάρει και την τρίτη είναι στην προπόνησή του. Ωραία. Για ποιο λόγο πρέπει εμείς να κατηγορήσουμε τον Ουάρντα ότι έφυγε πήγε στην Αθήνα και ότι την τρίτη αν δεν έρθει στην προπόνηση να πεις ρε Ουάρντα γιατί είσαι... Μέχρι 31 του μηνός αν δεν φύγει ο Ουάρντα θα σου πω έχεις δίκιο. Εάν φύγει όμως μην μου πεις ότι το ρεπό αν φύγει. Αν φύγει τι πειράζει. Αν πάει σε άλλη ομάδα. Σου ξαναλέω, όταν ο ίδιος βγαίνει στο περιβάλλον και λέει διάφορα, θα το μάθει όλη η πόλη. Τι είπε διάφορα, ότι φεύγω. Γιατί κρυφό το έχετε ότι φεύγει. Κρυφό το έχουμε. Λοιπόν. Κρυφό το έχει, ο ΠΑΟΚ το έχει κρυφό ότι θέλει να δώσει τον Ουάρντα. κρυφό το έχει. Ναι. Δηλαδή ο Άρτα τι κάνει. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Δηλαδή γιατί πυροβολούμε έναν άνθρωπο. Να μην χάσουμε πολύ χρόνο με τον Άρτα. Νομίζω να δικούμε όλη την ομάδα. Και τον Άρτα δικείται. Το παιδί πήρε μια άδεια, πήγε στην Αθήνα γιατί εκεί γουστάρει, εκεί μπορεί να έχει καμιά γκόμενα, καμιά τραγουδιάρα, καμιά. Λέει ο Άρτα λοιπόν για να είμαστε σωστοί και δημοσιογραφικά. Είμαι πολύ χαρούμενο για την νίκη, είτε έπαιξε είτε δεν έπαιξα. Το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Όλη η ομάδα αύριο έχει ρεπό. Όχι μόνο εγώ. Όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ γνωρίζουν ότι παίζω για αυτή τη φανέλα, είτε μείνω είτε φύγω. Ωραία, τι κακό είπε. Απλά θέλω όλοι να θυμούνται ότι από την πρώτη μέρα πάλεψα και έπαιξα για τον ΠΑΟΚ. Χρησιμοποιεί χρόνο παρελθοντικό, λέει έπαιξα. Ναι. Πέρσι ήμουν μόνο στην Αθήνα και είχα κάποιες δύσκολες προσωπικές στιγμές επειδή παλεύω για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σταματήστε λοιπόν να λέτε κάτι που δεν είναι αλήθεια γιατί παίζω για τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Αυτά είπε ο πολύ ωραία μαζί με τον Ουάρντε γιατί στην Αθήνα του την πέσανε. Ναι. Του την πέσανε, όχι γιατί δεν πήγε με καμιά παντρεμένη, γιατί με τον ΠΑΟΚ έκανε αυτά και τα λοιπά και του την πέσανε. Έτσι έμαθα εγώ. Ωραία. Τρίτο απόνερο. Μην τον αδικείτε το απόνερο. Τρίτο απόνερο για να τελειώνουμε μετά του ΠΑΟΚ και το διπλό τίτλο όπως χαρακτηρίστηκε. Η πρόταση επίσημη της Σαμπτόρια για τον ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη. 2,8. Με 25% ποσοστό μεταπόληση στον ΠΑΟΚ. Δώστε τον. Λοιπόν, εγώ λέω φέρε τον Γιαννούλη ΠΑΟΚ τώρα από τον Ατρόμητο στον ΠΑΟΚ. Για αυτό το τρίμηνο τετράμηνο. 2,8. Βάψτον και πρωταλητή το Μάιο. Και ανέβασε τον. 2,8 Γιαννούλης. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ 3 εκατομμύρια για ένα αριστερό μπακ. Ναι. Μάλιστα. Πάρτε τον, δώστε τον. Πάρτε τον, δώσε τον. Ναι, πάρτε τον, γιατί να μην τον αξιοποιήσω 2 χρόνια εγώ, ρε φίλε. Να τον πουλήσω 15 μετά. Εφόσον έχετε μεγάλο. 15, εδώ ο Ολυμπιακός πουλάει το κούτρι 5 εκατομμύρια. Πουλήσει τον Γιαννούλη. Γιατί από την πέμπτη που δεν σε έπαιξε, πλάκα κάνει. Τουλάχιστον ο κούτρι στον Ολυμπιακό έπαιξε. Και ο άλλο παίζει στον Ατρόμητο και είναι ο πρώτος ασίστ στο πρωτάθλημα. Εντάξει, βρε στον Ατρόμητο. Ναι, είναι πρώτος ασίστ όμως. Έλα βρε τώρα. Τη φτερούγα τώρα πάμε την κάρτα. Ο Άρτα που έκανε πέρα. Έλα βρε τώρα τη φτερούγα που την κάρτα. Ο Ρομπέρτο Κάρλο τη φτερούγα. Καλό είναι, ρε φίλε. Με φτερούγα τώρα. Είναι καλό. Βρεφτερούγα είναι, θέλει 4 κιλά πρωτεΐνα να γίνει άντρα. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Έλα, καημένε τώρα. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Ο Βάρτο, ο Γιαννούλης τώρα. 3 εκατομμύρια. Τον πάω με το κόρτομα στο αεροδρόμιο. Εγώ δεν τον πάω. Θα δω με τον κόρφι και τον πάρω πίσω. Του δώσω εδώ 6 κιλά πρωτεΐνα να γίνει άντρα. Άσε με τώρα. 40 κιλά πάγκο δεν μπορεί να σηκώσει ο Γιαννούλης τώρα η φλωρού. Μα δεν θέλει να σηκώνει πάγκο ρε Κωνσταντίνε. Σέντερσε να βγάζει, να γυρίζει πίσω να είναι βακάρα όπω είναι. Τσιλιανίδη τη πίσω ζώνη είναι άσχημη. Τσιλιανίδη πίσω ζώνη. Εγώ λέω ότι είναι καθαρό αιμοταλέντο. Είναι. Ο Γιώργος ο Καστάνης έχει το ρεπορτάζ. Εδώ να το δώσουμε κιόλας για να μην λέμε. Τι λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, τι λέει ο Γιώργος. Το ΜΗ έχει όλες τις λεπτομέρειες για το νερό μπακ. Έφτασα γραφεία της Τούμπας. Καλύτερη πρόταση από το 2,2 της ΡΕΝ. Πάμε στα 2,8. Η Σαμπτόρια πρόσφερε 2,8 και 25% μεταπώληση για να πάρει τα δικαιώματα του παίκτη. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ είχε κατηγορηματική άνηση. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει λυμμένη απόφαση να επιστρέψει λοιπόν το καλοκαίρι που θα συνοδευτεί με νέο συμβόλαιο για να αποκατασταθεί η αδικία που φωνάζει. Ο Γιαννούλης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2020 με τον ΠΑΟΚ χωρίς buyout και με τις απολαβές μόνο τις 50.000 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, φέρτε τον τώρα τον Γιαννούλη. Τώρα. Του δίνετε 50.000 ευρώ. 50.000. Και σαν να μου ξεφωνείς με αυτό το παιδάκι που είναι 50.000 τώρα. Ναι. Όχι, όχι, αυτό το παιδάκι λοιπόν που έχει γίνει άντρα στον Ατρόμητο. Να φύγει να οικονομήσει αλλού. Φέρτε τον στον ΠΑΟΚ τώρα τον Γιαννούλη. Κάντε μια εξαίρεση. Δώσε στον Ατρόμητο τι θέλει παραπάνω. Να ψαχτεί να πάρει και μπακ. Ναι. Βάλτε να γίνει και πρωταθλητής στο Μάιο κανονικά. Ναι. Να ελευθερωθεί και ο Βιερίνια. Ναι. Πού να πάει. Ποιος. Ο Βιερίνια. Μπροστά. Αφού φωνάζει και χθες το είπε ο Τρέ. Ναι. Λέει εγώ θέλω να βάζω γκολ. Το είπε, δεν τον είδε Λόδης. Λέει κάποια στιγμή εγώ θέλω να βάζω γκολ. Ναι. Να πάει εξτρέμ. Να ελευθερωθεί και ο Μάτος. Κάποια στιγμή να πάει και ο Μάτος πάγκο, να πάει και δεξιά εξτρέμ. Γιατί με ο Βιερίνια είναι τα πάντα. Ναι. Παίζει αριστερά. Μόνο που έμαθε να παίζει αριστερά ο Βιερίνια καλά. Ναι. Και όταν το βάλανε στην δεξιά. Είχε θέματα. Εδώ. Είχε θέματα εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα απόνερα του ΠΑΟΚ. Είναι 3 θέματα. Πάμε σε άλλη ομάδα. Πάμε στα παιχνίδια τα υπόλοιπα Super League αρχικά. Λάρισα Απόλλων Σμύρνης 3-0. Μεγάλη νίκη Σωτηρίας για τον Κούγια. Έχει πολύ καλή ομάδα Λάρισα, φίλε. Πολύ καλά χάφη Λάρισα. Έχει και Χάφε και Νούνιτσε και Ντέλετιτς έχει βρει Σέρβους εκεί. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Κούγιας. Κάποιο του φαίνει καλούς Σέρβους. Μάλλον του φέρει καλύτερο Χάφο από ό,τι φέρνουν σε εσάς. Παρακάτω. 100%. Φυσικά. Τι να διαφωνήσουμε, γιατί. Άλλο. Χαφ. Ατρόμητος Πανετολικός 2-2. Δεν έβαλε γκολ ο Κουλούρης. Είναι είδηση ότι δεν έβαλε γκολ. Γιατί βάζει σε κάθε μάτς του Ατρομήτου. Δύο ομάδες που θα παλέψουν για Ευρώπη. Ο Δέλλας έχει κάνει καλή την ομάδα του Αγρινίου. Είναι ευχάριστη έκπληξη ο Δέλλας. Σίγουρα. Έτσι, ευχάριστη έκπληξη. Δεν τον περίμενα. Ναι, για να μην τον αδικούμε, γι' αυτό είπα Δέλλα. Έτσι, γιατί έχει φάει ξεφωνητό. Καλά έκανε. Μπράβο. Άλλος. Όφι Πανιώνιος 1-1. Ναι. Έχει σχόλιο εδώ πέρα. Ο Αγγέλας θα σωθεί. Θέλω πολύ να πέσει off. Θες να πέσει off. Εγώ δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν γουστάρω τους κριτικούς καθόλου. Ναι, εγώ δεν θέλω να πέσει off γιατί δίνει χρώμα στο πρωτάθλημα. Γουστάρω. Γεμάτο γιατί κουλές όλα τα μάστρε, φίλε. Πόσο χωρά είναι το γιατί κουλές? 7.000, 7,5. Ναι, δηλαδή εγώ ανοίξα λαμπαράκι για 25 άτομα και γεμάτο θα πω γεμάτο μαγαζί μου. Γεμάτο, θα δουλεύεις με 25 άτομα ξεσκαλά άμα πίνουν κιόλα. Άμα πίνουν από 3-4 ποτάκια τους γεμάτο. Γεμάτο το γιατί κουλές 7.000 κόσμο. Κρατήσουμε τη λιβαδιά. Κρατήσουμε τη λιβαδιά με 300 άτομα. Ούτε η λιβαδιά μ' αρέσει. Τη λιβαδιά δεν μ' αρέσει κανέναν, τέλος πάντων. Ούτε ο Απόλλωνας μ' αρέσει. Αυτοί οι δύο θα πέσουν. Λιβαδιά, Απόλλωνας, μήνες, γεια σας. Σούμπιτο. Να σηκωθεί και όφι να φύγει. Όχι, τον όφι τον θέλουμε. Ναι, γιατί επειδή είστε κολλητάρια. Όχι, δεν είμαστε κολλητάρια. Την ψυχή με έβγαλε να το κερδίσω. Τι, ποιο το κέρδος θα τραβάσαι. Ότι έχω μια ομάδα παραδοσιακή Super League. Εκεί με κόσμο, με φαμό, με. Δεν είναι καθόλου ποπό. Με κολαράκι στον ΠΑΟΚ. Ποιο ΠΑΟΚ? Με τον κριτικό τώρα. Λοιπόν, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Λεβαδιακός Μπαρσελόνα, μάλλον σύμφωνα με τον κύριο Σάβα Θεοδωρίδη. Ολυμπιακός λέει, Ολυμπιακός λέει, Μπαρσελόνα, αυτές οι ομάδες είναι στην Ευρώπη. Βέβαια. Παίζει τρομερή μπάλα, λέει. Με 5 στην άμυνα και κάναν την άμυνα στην περιοχή τους. Ναι. Κομμένοι στα 2, χαφ δεν υπήρχαν. Τα χαφ της Λεβαδιάς ήταν σαν το κεφάλι μου άδεια. Ναι, ήταν. Το Φορτούνης, να πούμε, ο οποίος κάνει το καλύτερο του πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Τα είπαμε από την αρχή της χρονιάς. Δεν παίρνει πρωτάθλημα. Το οξύμορο για τον Φορτούνη είναι ότι παίζει την καλύτερη μπάλα στην καριέρα του. Σωστά μιλάς. Με τον Ολυμπιακό όμως να μην τον βοηθάει. Ναι, γιατί δεν έχει πάρει για μένα σέντερφορ πάλι. Θα μπορούσε ο Φορτούνης με ένα καλό Ολυμπιακό να κάνει μεταγραφάρα και να βγάλει και ο Ολυμπιακός λεφτά. Πάλι θα κάνει. Ναι, πάλι θα κάνει. Δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να κάνει. Γιατί κοίταξε να δεις. Σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός δεν παίρνει πρωτάθλημα. Τα εξτρέμ είναι να πούμε. Άγκολα είναι. Άγκολα, ό,τι δεν παίζει. Και χωρίς σέντερφορ. Μα τραβάει όλη την αυτή απάνω. Μισό λεπτό λίγο, Κωνσταντίνε. Αλλά είναι ο καλύτερος. Κάποιοι τα εξτρέμ όλη τη χρονιά και του Ολυμπιακού. Ποια εξτρέμ? Ποτέτσε λέγανε εδώ και ο άλλος. Και παίρνει 2 εξτρέμ τώρα στις μεταγραφές. Πήρε Μασούρα και τώρα παίρνει ένα Πορτογάλο. Γιατί κάποιοι στον Ολυμπιακό αποθέωναν τα εξτρέμ του. Γιατί παίρνεις άλλους 2? Γιατί έχεις πρόβλημα, έτσι. Γιατί ο Ποντένσε έξω από την περιοχή είναι παιχτάρα. Φρουφρού και αρώματα. Δεν τους θέλω εγώ αυτούς. Και μέσα στην περιοχή καταρχήν κάνει κάτι τελειώματα. Αν δεις τις φάσεις. Παιδικά. Όχι. Και το κεφάλι του είναι κάτω. Δηλαδή δεν βλέπει αιστεία. Δεν έχει την αίσθηση του χώρου. Έχω σημειώσει πολλά πράγματα από σήμερα. Με κάτω το κεφάλι. Κάτω κεφάλι δεν βάζει γκολ ποτέ. Ποιο έβαζε γκολ με κάτω κεφάλι? Έβαζε γκολ. Σε ποια ομάδα? Στον ΠΑΟΚ. Κωστικός. Μπορμπόκης. Ο Σέβρος Μπορμπόκης. Κάτω κεφάλι, δούρα, αλλά τα πατσαβούρωνε. Μια χαρά. Τα βάζε ο Μπορμπόκης. Τα βάζε ο Στέφανος. Σήμερα ήταν ένα καταπληκτικό μάτς εκ μέρους του Ολυμπιακού. Ήταν μια ατμόσφαιρα σαν χιονιάς, ήταν τι σαν χιονιάς. Ξυλιάσαμε όλοι και εδώ που ήρθαμε κτλ. Αλλά ο Ολυμπιακός έδωσε μαθήματα ποδοσφαίρου. Πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία από εδώ και μπρος η μπάλα που παίζει ο Ολυμπιακός. Δεν έχει χαθεί τίποτα ακόμα. Πιστέψτε με σε αυτό, τιμιότης να υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο από όλες τις πλευρές και δεν φοβόμαστε κανέναν. Ναι. Το πρωτάθλημα θα το πάρουμε και πιστέψτε με. Αυτός ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει ομάδα να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει. Αυτοπαραμυθιάζονται, έτσι. Αυτοπαραμυθιάζονται. Ξεκούτια... Και δήλωση παρακάτω που λέει ότι είμαστε εμείς και η Μπαρσελόνα. Ξεκούτια είναι ο Γιώργος. Εντάξει, σας λέω ότι θέλει ο κ. Σάββας. Εμείς τον μπράβο που πάει καλά υγεία του, χαιρόμαστε γι' αυτό. Στα 85. Ναι. Στα 85, ό,τι και να με πει κάποιος. Κάνει δουλίτσα. Ναι, κοίταξε. Κάνει δουλίτσα. Να σου πω γιατί κάνει δουλίτσα. Τι δουλίτσα κάνει? Βρεκάνει δουλίτσα, εσωστρέφεια, δεν βγαίνει προς τα έξω, λέει πράγματα. Τώρα ο Κρυσάβας 1 εκατομμύριο Ολυμπιακούς τους έπεισε ότι είναι Μπαρσελόνα. Να σου πω κάτι. Ναι. Άμα ρωτήσεις 1 εκατομμύριο Ολυμπιακούς, θα πούν φτάνει με το γέρο. Φτάνει, αλλά 1 εκατομμύριο τον ακούνε και δεν άκουσε τον Κρυσάβα. Μας ακούν στην Αθήνα, έτσι. Ναι. Μας ακούν και εδώ οι Ολυμπιακοί. Ναι. Άμα του πει για τον Θεοδωρίδη και 1 εκατομμύριο θα σου πούν το σεβόμαστε, φτάνει με το γέρο. Φτάνει με το γέρο. Οι νέοι που βγαίνουν τώρα και κάποιοι ηλικιωμένοι που δεν ευαθύνουν, σου λέει τώρα άκουσε την Κρυσάβα. Είναι 1 εκατομμύριο για αυτή. Φτάνει με το γέρο. Είναι κατάντια για τον Ολυμπιακό να βγαίνει ο γέρος στα 85 και να κάνει επικοινωνιακή πολιτική ο γέρος. Ναι. Εντάξει. Άντε ο Καράπαπας 160 κιλά μοσχάρι. Άντε ο Καράπαπας, εντάξει, άντε ο Καράπαπας προκαλεί, άντε ο Καράπαπας τσιγκλίζει, ναι, θα το δεχτώ, παίζει το ρόλο του. Φτάνει με το γέρο. Έχει ανθρώπους να μιλάνε, Ολυμπιακός. Είναι λάθος στον ΠΑΟΚ που μιλάει μόνο ο Λουτσέσκου. Γι' αυτό έχω τον Λουτσέσκου, γιατί κάνει κι άλλους ρόλους. Ο Λουτσέσκου έχει κι άλλους ρόλους. Ο Λουτσέσκου μιλάει, γιατί από τη μέση και μπροστά η ομάδα του είναι αυτοδίδακτη. Η ομάδα του Λουτσέσκου από τη μέση και μπροστά. Το ότι δεν έχει χάφο Λουτσέσκου δεν έχει τίποτα όμως. Θα έπρεπε να κεντάει, ας έβαζε πόδι και να λέει δεν θέλω αργό παίκτη εγώ εκεί πέρα. Ότι δεν έχει χάφ δεν λες τίποτα όμως. Χωρίς εξάρι έπαιζε. Αυτός είπε δεν θέλω εξάρι. Μια χαρά θέλει. Αυτός είπε δεν θέλω εξάρι. Η μουτσούρα του Σταυρίδη να πούμε. Παναθηναϊκός Ξάδι 2-2. Έτσι, σωστά δόθηκε το πέναντι στο 100, στο 90. Είναι καθαρό πέναντι. Ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει βαθμούς και από απειρία παιχτών τύπου να πούμε Μαυρομάτι, ναι. Κάνει ένα άστοχο πέναντι. Αστείο πέναντι, εντάξει. Έχει μπουζού και Χατζηγιοβάν, έχει ποιότητα, η ταλέντολα, φάει και απειρία. Ο Παναθηναϊκός με θυμίζει τον Ηρακλή του Χατζηπαναγή. Πηγαίναν να το δούνε, να χειροκροτήσουν που παίζει μπάλα, δεν τους ένοιαζε, κερδίζει, χάνει. Ο Παναθηναϊκός είναι τ' άλλο κουάλο, ο Ηρακλής του Χατζηπαναγή. Τον ενδιαφέρει να είναι στην πεντάδα όπως είναι τώρα η βαθμολογία. 41 ΠΑΟΚ, 33 Ολυμπιακός, 29 Ατρόμητος, 24 Απονταλάκια η ΑΕΚ που παίζει σήμερα στα Γιάννενα, 23 ο Παναθηναϊκός, 22 ο Πανετολικός που είναι πολύ ψηλά. Σήμερα μπορεί 20 να αποκαιρεί... Ξάνθη, 19 Πανιώνιος Άρης, ο Άρης με νίκη προσπερνάει 3 και πάει στην εξάδα. Δεν θα κερδίσει ο Άρης. Θα πάμε και σε λίγο στον Άρη. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ο οποίος είναι η ομάδα με τα περισσότερα γκολ, η ομάδα με την καλύτερη άμυνα και η ομάδα η οποία έχει περισσότερες εις βάρος διαιτητικές αποφάσεις. Και ομάδα... Τι άλλο να κάνει, δηλαδή. Και η ομάδα με το μεγαλύτερο πάτο. Και πάτο. Δεν έχει πάτο. Ναι. Εγώ δεν είδα τον Πάκο να κερδίσει κανένα μάσο 95. Βάλε και τον Πάτο. Ναι, ναι. Ένα μάσο Πάκο χέρι στο 95 θα μου πείτε. Ναι. Ένα. Τι σχέση έχει αυτό. Πώς δεν έχει. Το 95. Ένα μάτς. Τι σχέση το έχει. Μα όταν λέμε Πάτο σημαίνει ότι έχω πάρει μάτς στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, καθυστερήσεις, με υπέρ του ιδιαιτησία. Τι Πάτο. Ο τερματοφύλακας δηλαδή δεν είναι παίκτης μου. Δεν είναι παίκτης μου ο Πασχαλάκης. Δεν φίλε, τι να κάνω. Βάλω ένα σκιάκτρωμα είναι. Επειδή τα πιάνω ο Πασχαλάκης με Πάτο. Συνέχισε. Τι. Συνέχισε. Μα και ο τερματοφύλακας είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Ο τερματοφύλακας είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Και κομμάτι της ομάδας μου. Έχω τον καλύτερο Έλληνα τερματοφύλακα. Τι να κάνουμε τώρα. Έχεις πάτο. Έχω πάτο πάλι. Γιατί ναι. Τον Πασχαλάκη ναι. Δεν τον επέλεξες. Πήγες να κάνεις μια μπινιά με τον Πας Γιάννενα ναι. Και σου βγήκε ο Πασχαλάκης. Εντάξει, να κάνουμε ποδόσφαιρο συγκυρία, ρε φίλε. Ο Πασχαλάκης θα λέει στα παιδιά του, ναι. Στα εγγόνια του, κατά λάθος βγήκα. Ναι. 8 χρόνια γυρνούσα. Ευνοημένος και ο Πασχαλάκης βγήκε όμως. Γυρνούσα 8 χρόνια. Τι ευνοημένος. Από αυτή τη συγκυρία. 200 θα ήταν δευτεροτρίτος ναι. Στον Πας. Τι ευνοημένος. 200.000 το χρόνο στα 29. Θα τα πάρει ο Πασχαλάκης. Θα τα πάρει μαζεμένα. Κοιτά, θα δώσει καλά φράγκο. Θα τα πάρει ο Πασχαλάκης που πρέπει να τα πάρουμε και εμείς. Πες μου τη σύνθεση του Άρη. Πάμε λίγο δεκάδες. Ο μεγάλος Άρης ο οποίος πήρε τον Ζο. Έτσι, με άρωμα τον Ζο αυτή την παιχτάρα. Αυτή είναι με τα γραφάρα. Με τα γραφάρα και για μας. Και εμένα μ' άρεσε. Ο Ντόνζο είναι από τους αγαπημένους μου χαφ. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Χαφ δεκάρι. Δεκάρι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς δεκάρι. Ναι. Αν έπαιζε χθες ο Τόνζο, εγώ λέω ότι ο Τόνζο θα έβαζε γκολ σε κάποιες από τις φάσεις. Ναι, ο Τόνζο δεν έχει τα τελειώματα του Τσιλιανίδη και του Καλτσά, έχει άλλα τελειώματα. Ναι, αυτό λέμε. Θα έβαζε γκολ. Α, τον κρατούσε η Τρίπολη, τι να κάνουμε. Να είναι καλά τα παλικαράκια. Βαραγιάννη μου, Βαραγιάννη, ναι. Με τα γραφάρα ήταν αυτή. Λοιπόν, Κουέστα. Καλός τερματοφύλακας. Δελιζής Βέλεθ, δεν έχει άλλος ο Άρης. Εγώ αν ήμουν Αργανός θα φώναζα στόπερ. Πολύ καλός και ο Δελιζής, καλός και ο Βέλεθ. Μενέντεθ Κωνσταντινίδης τα μπακ, τα οποία είναι κάποιου συγκεκριμένου επίπεδου. Με το όνομα Κωνσταντινίδης καριέρα δεν έκανε κανένας. Έχουμε Κώστα Κωνσταντινίδη, εδώ κάνει και με Κώστας και με Κωνσταντινίδης. Κάνει καριέρα στα Ατζιανά. Ποιος? Ο κοτσαρίς μας. Τι κοτσαρίς μας? Ο Κώστας, ο Κωνσταντινίδης πριν. Κωνσταντινίδης. Ναι, καριέρα δεν κάνει. Δικός μας, ναι. Ματίγια Ιτζόγλου στα αριστερό μπακ, ποιος είναι? Ο Μενέντεθ. Ναι. Βρώμα η δουλειά. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει μπάκο. Άρης τέλος πάντων. Είναι μάλλον συγκεκριμένο επίπεδο. Ματίγια Ιτζόγλου. Ιτζόγλου. Ναι. Αν περάσει έξω. Αυτός έχει προβάδισμα ναι. Σήμερα. Ναι. Αν περάσει έξω από το γεροκομείο, ναι. Ξέρεις πόσο Ιτζόγλου θα βρεις. Ναι. Ξέρεις πόσο Ιτζόγλου θα βρεις. Ναι. Ματίγια. Ναι. Όχ, δεκάρι ποιος παίζει μπροστά. Την κοινή. Δεν κινεί καλός, ναι. Γκάμα Γκαρσία και Γιουνές δεν χαλάει τριπλέτα. 10 και 11. Ναι. Πονάει στα χαφ. Στα χαφ και λίγο στα μπακ. Και στα πλάτη. Δηλαδή 6, 8, 2, 3. Η φιλενάδα μας η Λαμία. Ναι, Μπαράλες παίζει. Βεβαίως παίζει, με 3-5-2 παίζει η Λαμία. 3 στόπερ παίζει. Με Σκόνδρα, Αντέζο, Ασίγμπα. Σκόνδρας ποιος είναι, ο δικός μας του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ, ναι. Δεξί στόπερ. Μπακ δεξί χαφ, ποιος είναι, μπακ χαφ δεξιά. Βασιλαντονόπουλος. Καλός. Πάρα πολύ καλός. Αριστερά είναι ο Βάντερσον και αυτός πολύ γρήγορος, πολύ καλός. Βάντερσον. Ναι, ναι. Δημούτσο, Σεπστάιν, Πλιάτσικα στην τριπλέτα που θα τρέχουν εκεί στα χαφ και μπροστά Μπαράλες με Καραμάνου. Η καλή δεκάδα η Λαμία. 3-5-2. Πολύ βελτιωμένη σε σχέση με το ξεκίνημα τη σεζόν. Να δώσω ένα αυτό γιατί πάω καλά στο στοίχημα. Πάρα πολύ καλά. Μηδέν ένα γκολ. Σφιχτό μας βλέπεις. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό. Θα συνεχίσουμε λίγο. Τι είναι αυτό εδώ, κύριε? Ήθελα κάτι δηλώσεις του Λουτσέσκου να έχουμε ηχητικό όπως του Κυρσάβα. Ο Ολυμπιακός παίζει όπως παίζει η Μπαρτσελόνα, όπως παίζουν αυτές οι ομάδες. Έχει φτάσει σιγά-σιγά σε αυτό το επίπεδο. Θα φτάσει. Και πιστέψαμε, εγώ το πιστεύω απόλυτα. Ψυχούλα μου! Σε όλες τις φίλες του Μετρόπολης, Rap and Cool, Futuring Καστοριανό έχουμε δίπλα μαζί με Καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα. Πού είσαι, ρε? Να πούμε εκπεραστικά το φίλο μας τον Μαλάτο. Μαλάτος, τι έπαθε, παιδί? Να είναι γερός. Γερός να είναι. Ο Μαλάτος πριν μια εβδομάδα μου λέει: Κωστά μου, ναι. Το πόδι μου δεξιά στη γάπα πονάει. Τον λέω: Αυτό δεν είναι καλό. Άκου τι τον είπα. Ναι, σ' ακούω. Δεν είναι καλό αυτό. Λέω, Γιάννη, έχουμε καλεσμένο. Ξέρω ότι έχει ένα ψηλό ζάχαρο και ότι το ζάχαρο τα αγγεία τα κάνει κακό. Λέω... Φιχάω λέει κιόλας. Όχι, του λέω. Μην πάθει κανένα έφραγμα, του λέω. Φιχάω λέει και τα λοιπά και το πόδι. Λέει γιατί αγόρι μου, μαγνήσιο λέει θα έχει το πόδι μείον. Λέω άστο μαγνήσιο. Και ο Πετρόπουλος ο Λάκης λέω πριν πεθάνει 2 μέρες το πόδι του πονούσε εκεί κάτω λέω. Είναι, λέω, μην είναι καλά αυτό από κάτω. Βρε όλα συνδέονται μεταξύ τους, αναμορφούμενα είναι. Το πόδι άμα πονάει γάμπα και τα λοιπά, εγώ χέζομαι απάνω μου. Με γάμπα. Να μπορώ να τραβήξω 7 ναι. χιλιόμετρα, πονέσει γάμπα και να πω μετά, αμάν, λες να έκλεισε καμία αρτηρία. Και μετά από 5 μέρες τον παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνει η γυναίκα του. Μου λέει ο Γιάννης είναι λέει στην εντατική, αυτό έπαθε ένα έμφραγμα ροκίνας κτλ. Πλάκα με κάνεις, με τη γάμπα. Άρα άμα έχετε πόνο γάμπα, χιαστούς, δεν ξέρω πού... Κάτω, τα κάτω άκρα, δεν είναι καλό, να το προσέξετε. Νικόλα μου, έχουμε καλεσμένο ρε φίλε, κάτσε, Νικόλα μου, πάνε πάπιες. Δώσε λίγο μικρόφωνο εδώ στον κύριο. Εάν έχεις πόνο στον εγκέφαλο, τον οποίο σου προκαλούν καθημερινά οι παοξίδες, τι κάνεις γι' αυτό? Το έμφραγμα περνάει, κάνεις μπαλονάκι. Όλα τα άλλα περνάνε. Πώς θα αντέξουμε εμείς έως τον Μάιο? Όλους αυτούς εδώ θα μας κάνουν, του κάνουν το κεφάλι καζάνι, τόσο θα μας το κάνουν. Σαν το βελίξιο κεφάλι θα μας κάνουν. Δεν γνωρίζουν από πρωταθλητισμό, αυτό είναι το πρόβλημά σας. Γιατί το λες? Κάτσε, γιατί το λες? Γιατί κάνεις εχθές ένα διπλό τίτλο. Με μια ομάδα η οποία δεν μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο μέσα. Δεν γνωρίζω εγώ. Καλά, άμα έπαιζε μισό. Ναι, μισό. Αν έπαιζε ο Αστέρας Τρίπολης και στο δεύτερο ημίχρονο και στο δεύτερο όπως έπαιξε το πρώτο, τότε δεν θα τον Αστέρα, θα ήταν η Μπαρτσελόνα. Μέχρι το 65 να παίζει. Τι μέχρι το 65? Μέχρι το 65. Σε μαζεύτηκε λίγο και ο Λουτσέσκου που τον ξεφωνίζετε. Σου λέει εγώ θα γυρίζω να περιμένω, δεν με βγαίνει άλλο στο μάτς. Δεν έχω χαφ, αμυντικό χαφ, δεν έχω εξάρτηση. Κάτσε να γυρίσω πίσω και να παίξω δεύτερο ρόλο στο μάτς. Δηλαδή δεν είχαμε επιφώτιση του Αγίου Πνεύματος κάπου ενδιάμεσα εκεί στα ημίχρονα. Ψάχνεις πάλι να βρεις εσύ. Μάλιστα λοιπόν. Οι πάπιες τέλειωσαν, τις καθάρισες όλες. Θα σου δώσουμε άλλη αποστολή. Τις πάπιες καθάρισα όλες. Το πρωτάθλημα δεν το έχεις πάρει ακόμη. Εντάξει. Εγώ το πιστεύω. Στο Αγρίνιο θα χάσεις, από την ΑΕΚ θα χάσεις, από τον Ολυμπιακό θα χάσεις και από τον Άρη. Ίσως πάρει χ στην έδρα σου. Οι άλλοι θα κάνουνε, θα κερδίζουν όλα τα μας. Τρένο. Τρένο. Συνεχίζει δηλαδή. Εγώ προσωπικά, εάν μου πεις Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ, θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τότε να χαρεί και το καμάρι σου. Μην μπερδεύεσαι τώρα. Το ΠΑΟΚσάκι, ο γιος σου να χαρεί. Δεν γίνεται τώρα ρε φίλε. Εσύ από το πρωί μέχρι το βράδυ μένεις κούλα. Εγώ πρέπει να σε σεβαστώ δηλαδή. Εσύ. Εγώ όσο είχα μια χάρτη να μου εξεφύγει καμιά φορά. Μια χάρτινη τώρα να μην έμπαινε μέσα ρε. Ας πρόσεχες ρε. Ας πρόσεχες να μην έμπαινε μέσα σε ποιο τα λες αυτά τώρα. Αυτά σου μου ιδεάτες, όχι σε μένα. Τρίπολη, έλεγε και Τρίπολη. Κοίταξε, επειδή ο κόσμος εδώ τα κρατάει, εδώ ήρθε μήνυμα. Ναι, έλεγε, ναι. Λέει Τρίπολη. Ναι. Οι 4 ήταν μας. Αγρίνιο, Άκα και ο Άκα. Τι έγινε τελικά χθες, χάσαμε. Να μου πεις αυτός που έστειλε το μήνυμα. Πολύ να πάρει τηλέφωνο όταν ανοίξει γραμμές. Θα αφιερώνω αυτό το τραγούδι, να ξέρεις. Ναι. Θα το παίζω κάθε εβδομάδα Δευτέρα. Βάλ' να ακούσεις. Θα στο παίζω μέχρι να το εμπεδώσει. Θα τρυπά τα αυτιά σου. Ακούει ο κύριος Νικόλας. Εντάξει, γουστάρισε. Γουστάρισε. Κουνιέται, παιδιά. Χορεύει εδώ το παιδί. Λοιπόν. Καλό είναι το τραγουδάκι. Καλό είναι. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ναι. Εσύ 35 χρόνια πονούσες, ναι. Διάβασες μπούζα, ναι. Δούλευες στο Μετρόπολης, ναι. Και ήσουνα 40 βαθμούς πίσω από τον πρώτο, ναι. Και έκλαιγες. Ναι. Ας κλάψεις κι εγώ μια χρονιά ρε παιδιά, τι έγινε? Έχεις κλάψει πολλές χρονιές. Εσύ τι δεν έχεις κλάψει? Κάτι με μετά την περσινή καζούρα, βγάλ' τον αυτόν εκεί, αδερφέ. Αυτό το Παπαχριστόπουλο, εξαφάνισέ τον από τηλεόραση, εξαφάνισέ τον. Ο ένας βγάζει Χασαπόπουλο, ο άλλος βγάζει Παπαχριστόπουλο. Παπαχριστόπουλοι, Παπακώστες, εξαφάνισέ τους αυτούς. Εξαφάνισέ του, είναι προδότης Μακεδονίας όλοι αυτοί. Εξαφάνισέ τους αυτούς. Δρόμο ρε όλοι έξω ρε. Τι δεν μιλάς εσύ? Εσύ δεν μιλάς. Να μιλήσει αυτός, να πει τι? Εγώ πήρα. Σκίστονα. Εγώ έγινα τεχνικός διευθυντής σε ομάδα μεταναστών. Γιατί να μιλήσω? Εσύ τι άλλο θα κάνεις? Δεν το συμφέρει. Εσύ πατρίδα δεν έχεις. Θρησκεία δεν έχεις. Μόνο την οικογένεια έχεις. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ. Άθεος μας το παίζεις. Πάλι καλά, βάψεις την Ευγενούλα. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Εδώ. Ναι, να σε καλά. Εδώ, άπρα, έβαλα και λάδι. Ίσως μετά τον Αχιλλέα. Ίσως μετά τον Αχιλλέα η καλύτερη πράξη που έχεις κάνει στη ζωή σου. Για να μην γίνει σαν αυτόν. Όχι τίποτα άλλο. Έγινε σαν τον άλλον. Έχει γίνει. Αλάνι τρελό η Ευγενούλα. Ας την Ευγενούλα, έχει ξεφύγει. Ξεκινάει χθες την εκπομπή και λέει δεν σας λέω καλή χρονιά και να έχετε υγεία. Και τι να ευχηθείς στον άλλο, δεν κατάλαβα. Α, δεν είπα αυτό. Τι είπες? Λέω δεν σας λέω καλή χρονιά και υγεία γιατί καλή χρονιά και υγεία είπα και το μαλάτο λέω και παθεύρα. Το μαλάτο πεθάνα την Παοξίδη. Οι Παοξίδες τον τεντώσατε, τον βρήκατε ευαίσθητο. Εγώ δεν έχω ανάγκη, δεν έχω πιέσει και τα πράγματα και ζάχαρα. Σε 32 χρόνια. Πείστε μου ό,τι θέλετε μένα. Δεν μου λες. Πιτάς γαϊδάρα στην αμυφόρα. Είσαι τουρίστας ορκής. Τι γίνεται τώρα? Ποιος είναι τουρίστας? Πώς τη βγάζεις μέχρι τον Ιούνιο, πες μας? Είσαι στο μείον 17 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι ρυθμιστής. Σε Καστοριά είχε μείον 16 μου είπες, δηλαδή πέρασε και τον Ρογαζά. Τι Κουλιανός είσαι, τι φόρμα. Στο ξαναλέω ότι είμαι ρυθμιστής του πρωταθλήματος. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω? Εγώ το ρυθμίζω το πρωτάθλημα. Όχι, ρυθμιστής είναι μόνο ένας. Ναι, μόνο ένας. Και ο ΠΑΟΚ. Τι Καστοριανός έχεις. Άμα είσαι ο συν 8 ρε φίλε, τι να κάνουμε? Ναι. Λοιπόν, θέλει να ανοίξουμε γραμμές. Για κάνε. Κάνεις και τέτοια. Ναι, το κάνεις καλά. Κάντο εσύ. Λοιπόν, ανοίξουμε και γραμμές. Δώσε 2-31-0-90-90-90. Πες τη βλάχο πάω ξύω στην γραμματεία για να ανοίξει τις γραμμές. Σμαράγδα που είσαι στο πίξου σήμερα, δες το μαγουλάκι πως ανέβηκε μόνο του. Χαρούμενη. Τέντωσε το μάγουλό της απάνω. Έκανε, ξέρω εγώ, το πάνω μέρος του μάγουλου. Πήγε με το μάτι και ενώθηκε από το χαμόγελο. Βρέχει γίνει πως είναι οι Βραζιλιάνες που ανεβάζουν τα οπίσια ξαφνικά και φτάνει πάνω από τη μέση. Σ' αρέσουν, πολύ. Σ' αρέσουν τα μπαμπάτσικα κορανάκια. Τα μπαμπάτσικα. Να κοίτα, δεις τώρα πρωί. Το λόγο που δεν μπήκε ο Αστέρας στο δεύτερο μήχρονο θα μου τον πεις, δεν μου τον είπες ακόμη. Να σου πω εγώ. Καμία ομάδα στην Ελλάδα μπορεί να παίξει 70 λεπτά έτσι. Θα συμφωνήσω με αυτόν. Γιατί μια ομάδα, όποια και είναι αυτή, φουλάρει τόσο πολύ στο πρώτο ημίχρονο για να κάνει γκολ. Δεν κάνει. Μετά δεν μπορεί με δύο χαφ τα οποία είναι 35 χρονών να δημιουργήσει εντάσεις. Δηλαδή και ο Μουνάφο και ο Ιγκλέσιας δεν μπορούν να βγάλουν σε τέτοιους ρυθμούς. Ο 35χρονος Ιγκλέσιας, 34. Ένας λόγος όπου ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο πήρε στα χαφ πάνω του, είναι ούτε ότι έχει καλά χαφ, είναι ότι σκάσαν οι άλλοι. Ο ΠΑΟΚ εκεί στα χάφη είναι για τις κλωτσιές. Εννοείται. Και σκάσαν οι άλλοι και γύρισε λίγο πίσω. Έπαιξε δευτεράτζα στο παιχνίδι. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ και καμιά ομάδα. Αν είναι Φλόρος ο Τσιλιανίδης, είναι ο Ποντέσε της Τρίπολης ο Τσιλιανίδης. Εγώ ξέρω, φίλε μου, ότι πήγα και κέρδισα 0-3 και όχι με αβαβά απέναντι στην Τρίπολη. Και δεν φταίει ότι. Εσύ και σκέφτεσαι ό,τι θες. Το βοηθάει ο Άρης παίρνοντας τον τόσο πριν το μαζί τον ΠΑΟΚ. Μπράβο, ρε Αριανά. Αυτά εδώ. Να βγαίνουν οι Αριανοί και να λένε τα κολλητηλίκια του Σαββίδη με τον Καρυπίδη και τι έχει δεν κάνει. Ρε είναι δυνατόν ρε βλάχο Αριανοί ρε, τι βλάχοι είστε κι εσείς ρε. Να δώσετε, να πάρετε τον τόσο, δηλαδή 14 του μηνός, αντί να τον πάρετε 30, να μην τον αφήσετε να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ χθες με τον τόσο θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο ρε χαϊβάνια Αριανοί. Και μου λέτε εσείς ότι είστε αντίπαλοι με τον ΠΑΟΚ. Αφού έδινε στην Τρίπολη ο Μελισανής, λέει κάτι πορτοκαλάδες που έδινε, λέει σε κάτι σημώσεις και μπακασέτες και δεν έμπαιναν και στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Καστοριανέ μου! Εσύ θέλεις μια πέψη, μήπως? Τι θέλεις να χωνέψεις, θέλεις αδρακικό σου λείπει? Ναι. Άμα σου λείπει αδρακικό. Και να πληρώσει, λέει, τα 220 μοίρα που χρωστάει στον ελληνικό λαό. Εγώ δεν είχα Βενιζέλο και Τσοχατζόπουλο να μου τα παγώσουν. Ναι, εντάξει, δεν τους είχα αυτούς. Τα πλήρωσα. Δεν είναι δυνατόν Παοξή σήμερα να μην ψηφίζει Πασόκ. Αδιανόητο. Λοιπόν, αδιανόητο. ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει. Αδιανόητο. Πασόκ δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε τώρα, οι Μακεδονομάχοι. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Οι Μακεδονομάχοι Παοξίδες. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Και τι έγινε τώρα? Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε δύο μερίσματα, τα Λιγούρια γενικότερα. Και δεν μιλάει κανείς για τη Μακεδονία. Ποια Μακεδονία? Και να σου πω και το άλλο και θα πάμε στις γραμμές. Μου στέλνω στο κινητό κάτι μηνύματα. Στείλ' το και κοινοποίησέ το και υπόγραψη και τα λοιπά. Ακούστε κάτι. Ανέμακτη επανάσταση, αυτό με τα μηνύματα για τη Μακεδονία, αφήστε την παραμύθα. Κλείστε τα σύνορα και το εμπόριο με τα Σκόπια. Αν έχετε κόλο, ρε βλάχο Μακεδόνες σαν και εμένα και εσείς και εγώ μαζί σας, κλείστε τα σύνορα, πάρτε τις δουλειές σας από εκεί και κάντε την επανάσταση έτσι. Επανάσταση τύπου κόκκινου. Το ότι εγώ δεν μπορώ να μην πάρω λεφτά. Και δεν μπορώ επειδή μου τα δίνει να μην τα πάρω και τα λοιπά, θα πει και ο Τσίπρας, θα πει και ο Κούλης, θα πούνε και όλοι. Αφού σαν λαός δεν μπορούμε να πούμε όχι σε τίποτα, δεν μπορεί να πει και ο Τσίπρας. Το καταλάβατε? Ναι. Και μεγαλύτερο παράδειγμα από εμάς δημοσιογράφους στα λαμόγια δεν υπάρχει. Εμάς. Δεν μπορώ να μην την πάρω την διαφήμιση, λέει ο κόκκινος. Γιατί είναι το καθεστώς τέτοιο. Και ο Τσίπρας δεν μπορεί να πει όχι. Εγώ δεν γουστάρω τους κομμουνιστές, αλλά ο Τσίπρας δεν μπορεί να πει όχι, ρε. Δεν μπορεί να πει όχι. Γιατί επειδή έχει το μαχαίρι στο λαιμό. Τι έχει, ξύφι έχει το λαιμό. Γι' αυτό. Βεβαίως. Γι' αυτό δεν μπορεί να πει. Ναι. Να βγει και να πει. Εκ του ασφαλούς. Στέλνει μήνυμα ο άλλος, ο Μακεδονομάχος, και κοινοποιήστε το. Εύκολο είναι αυτό. Είναι εύκολο αυτό. Όπως υπογράφαμε τότε με τις ταυτότητες του Χριστόδουλου, πήγαινε και υπέγραφε. Για να σου κόψει 100 ευρώ το μήνα. Θα πας να υπογράψει. Ο πρωθυπουργός της χώρας να βγει και να πει. Τι να πει, μωρό? Ακούσέ με λίγο. Τι να πει τώρα? Τι να πει? Εδώ έχουμε θέμα. Πάμε στις γραμμές, κύριοι. Πάμε γραμμές. 90 δικά σας. Μην το πάτε αλλού το θέμα. Ο Παοκέρδη δεν μπορεί τώρα. Γιατί πουλήσατε το πρίγιο με δόσεις, ρε Παοξίδες, άπλες? Γιατί έτσι πληρώνω τη δόση. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Τι να κάνεις εσύ, ρε αγόρι μου? 10 εκατομμύρια πώληση για να ξέρεις. Η Ρίτα πληρώνεται εφάπαξ. Ο Μελισανίδης θα κανόνισε το πετρελαιάκι να σου δώσει τα λεφτά. Πότε έχεις κάνει πώληση 10 εκατομμύρια ευρώ? Η πώληση του πρίγιοβης είναι δάκτυλος Μελισανίδη για να βοηθηθείτε λίγο, γιατί δεν πάτε καλά οικονομικά. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε μου. Καλώς. Πάμε να αλλάξουν τα θέματα εδώ τώρα. Ναι, ναι. Έλα. Εγώ μιλάω. Ναι, ναι. Εσείς μιλάτε. Γεια σου ρε Κωστή, γλυκό αγόρι. Γλυκό, πολύ. Τι γλυκό. Το βουτάμε πριν μπει στο μέλι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, μια απορία έχω. Πες λίγο αυτή τη Σαφώτινο Ταρά. Ποιος είναι ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος και δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ? Η ΑΕΚ, φίλε μου, είναι ρυθμιστής. Η ΑΕΚ είναι ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος. Αδελφέ, μου θυμίζεις Σαφώνο Ταρά στην ταινία Χαρτοπέτρα. Και καλά θα κάνετε όλοι να είστε από κάτω λίγο να προσκυνάτε. Χαμηλώστε λιγάκι. Τα 4 πέστε. Εσύ θα τον Τσίπρα να πέστε. Εσύ προσκυνούσε επί 35 χρόνια, προσκυνήσουμε κι εμείς ένα, δεν έγινε κάτι. Προσκύνα, άλλο δεν 35, κοίταξε, όταν πας κάτω τσιμισκή, λένε από φρέσκα κουλούρια, λέει ο κουλουράς. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Όταν διάβαζες μπούζα και έκλαιγες με 30 βαθμούς πίσω και έφταγε η Αθήνα. Μήπως σε πείραξε να μπούμε πάγο στη λίμνη στην Καστοριά και σε πείραξε δεν μπορεί να μπει στα πόδια σου. Έχει πολύ μείον, φίλε, έχει πολύ κρύο. Μείον 16, 17 έχει σήμερα. Άντε καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σου γλυκό αγόρι, καλημέρα. Βλέπω να πάει στο μείον 16 πάντως. Τον Πρίγιοβιτς, γιατί η ΠαΕ είπε ότι δεν μπορούσε να το κρατήσει επειδή πληρώθηκε η ρήτρα. Αφού δεν πληρώθηκε η ρήτρα. Σε 4 δόσεις. Θα μπορούσε να πει. Έτσι πληρώνονται παντού, Νικόλα. Αν η άλλη τη χάτη χτυπήσει. Τι χτυπήσει. Πιστόλι. Δεν μπορεί να χτυπήσει κανένα πιστόλι, θα πάσει στην UEFA. Έτσι πλήρωσε και τον Κάι Ροντρίγκες στη Γαλατά. Ναι. Έτσι πληρώνονται πλέον. Δεν γίνονται 10 εκατομμύρια κασέρι. Γιατί? Με δόσεις, λίγα-λίγα, σε 3 μήνες. Ο Θεοδόσης. Ναι. Ο Πετρελαιάς έμαθα είναι κολλητός με το Μελισσανίδη. Κολλητός. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Πετρελαιάς δεν είναι Πετρελαιάς, έχει ασφάλειες εκεί. Μπερδεύεσαι. Ο Σαουδάραβας έχει τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία. Δεν μπλέκεται με πετρέλαια. Το έπλεξε από εδώ, τον έκανε και Πετρελαιά. Έλα γλυκό αγόρι. Σου επόμενο, καλημέρα. Καλημέρα. Την εκλεκτή κυρία Γλυκητάτη. Ναι. Κοριτσάρα μας. Καλά είμαστε. Ναι, εσύ χαρούμενη σ' ακούω, κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Κουρασμένη λίγο είμαι. Γιατί. Να φέρεις την πόντια την ύφη να σιδερώσει και να μην πιάνεις τα σίδερα εσύ σε αυτή την ηλικία να σιδερώνεις. Ναι. Έτσι. Ναι, γι' αυτό είμαι σε αυτή την ηλικία, γιατί πολεμάω, δεν κάθομαι. Τι κάνει η πόντια, δεν βοηθάει, μόνο φαΐ κάνει. Άκουσε, είπε, γι' αυτό είμαι σε αυτή την ηλικία, λέει. Γιατί λέει είμαι συνέχεια σε κίνηση και δεν ξαπλώνω. Άμα είναι έτσι και εγώ θα γίνω υπερενόβοης. Εσύ πάνω από 100 φτουφτού να σε βλέπω με τέτοια τσίτα που έχεις, δεν σταματάει. Κυρία Δώρα, το γούσταρες το τρίμπαλο του ΠΑΟΚ? Ναι. Το γούσταρες, γιατί χαίρονται τα εγγόνια σου. Έτσι, παοξάκια, ναι. Σήμερα τον Άρη που σου βλέπεις. Πώς το λέμε, μωρέ, τον αρχηγό. Το Βιερίνια. Το Βιερίνια. Γκολάρα. Άλλοι έχουν, κάποιοι έχουν τον Μπακάκη, κάποιοι έχουν τον Κωνσταντινίδη, κάποιοι άλλοι έχουν τον Κούτρη και εμείς έχουμε τον Βιερίνια. Τι να κάνουμε, κυρία Δώρα. Τι σου ούτε κανοτάκης χαλάς. Αλήθεια, λέω. Ναι. Σήμερα δούμε άλλους τι θα κάνει. Άντε να κερδίσει και ο Άρης για να φτάσουμε την πεντάδα μες στον Άρη. Με τον Ιτζόγλου στα κάβου θα κερδίσει. Δύσκολο τον βλέπω. Να πεις εσύ, Κωστή, να κερδίσει, να κερδίσει. Να μην κερδίσει. Για την κυρία Δώρα πες το. Α, μόνο για σένα. Μόνο για την κυρία Δώρα. Άμα είναι να χαρείς εσύ μόνο για σένα. Φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσα ρε. Δεν μ' άρεσε, την άκουσα κουρασμένη. Αφού από τις 5 λέει σιδερώνει. Είναι δυνατόν τώρα να σε... Είχε ενέργεια, ήθελα την... Απλά τις πατάλησε μαζεμένη σήμερα, τις 5 ως 7 το σίδερο δύσκολο πράγμα είναι. Πολύ, ο όρθιος γη με τη ζέση. Γιατί Νικόλα μου ψέματα λέω. Ρε Καζαμπάκα να σε... Θα μου κάνεις ίδιο το Βιερίνια με τον Μπακάκι. Αυτός ο Βιερίνια. Πώς γίνεται εκεί είναι σαν διαστημικός, τρέχει αυτός ο 33 χρόνια. Α, μη είδες πορτοκαλάδες απολεμώνει, πίνει. Πεχτάρα. Απολεμώνει οι πορτοκαλάδες. Ο Βιερίνια ρε φίλε έχει παίξει, έχει πάρει Euro ρε φίλε. Έχει παίξει Champions League με τελικά. Πεχτάρα. Και ο Καψής πήρε Euro. Σώπα ρε. Έχει παίξει με τελικά Champions League. Συγκρίνει τον Μπακάκι λέει, το μηχανάκι μου ρε φίλε. Αυτά που έχει δύο Βιερίνια. Όλοι οι παίχτες στη Super League δεν τα έχουν δει μαζεμένα. Αυτά που έχει δύο Βιερίνια στην καριέρα δεν τα έχουν δει όλοι οι παίχτες μαζί. Τι άκου τι λέει. Έχει παίξει με τελικά Champions League με τη Real. Τι να σε πω τώρα. Wolfsburg Real. Καλημέρα! Και τον έβαλε δεξί μπακ να φυλάει τον Ρονάλντο. Ναι! Ο Σωσίας του Κούγια. Ο Σωσίας του Κούγια, άμπρα. Ναι, ρε φίλε! Ναι, ρε Χέγκινγκ! Πραγματικά ψάχνω να βρω με ποιον ένεζε. Ο Σωσίας του Κούγια. Πάμε γραμμές. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλώς όνα. Χαίρετε, μια ερώτηση βασικά θέλω να κάνω. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Καλώς όνα, ναι. Μου λέτε, το κράτος που βρίσκεται βόρεια από τη Θεσσαλονίκη, πώς λέγεται? Βόρεια Μακεδονία. Σκόπια. Σκέτο Μακεδονία λέγεται. Όχι, λέγεται βόρεια. Μπείτε αυτή τη στιγμή σε ένα χάρτη της Google, μπείτε στο ΝΟΙΕ και δείτε πώς λέγεται αυτό το κράτος. Λέγεται Σκέτο Μακεδονία, Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και ο Τσίπρας τώρα που θέλει να το κάνει Βόρεια Μακεδονία είναι προδότης. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι που δεν θέλουν τι είναι. Να σε ρωτήσω κάτι φίλε ακροατή. Βεβαίως. Κάποιος είχε πει ότι 140 χώρες αποκαλούν τα Σκόπια Μακεδονία. Εγώ του είπα ότι 10 εκατομμύρια Έλληνες λένε ότι είσαι βλάκας. Είσαι βλάκας. Όχι σε σένα προσωπικά, έτσι. Είναι το τέτοιο σου είναι λάθος. Το επιχείρημά σου είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος. Πραγματικότητα τώρα. Ότι 140 χώρες αυτό που λες είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Η Google μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, ρε φίλε. Μπορεί να παραχαράξει την ιστορία η Google. Και κάθε Google. Αυτό κάνει. Άκουσα με. Ίσα-ίσα. Αυτή τη στιγμή την μεγαλώσανε 5 γενιές Σκοπιανών, έτσι. Μεγαλώσανε λέγοντας ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι δικός τους απόγονος. Ναι. Πρέπει να λέει ότι θέλει ο καθένας. Ηλικία μου άνθρωπε, μη μαλώνετε. Εμένα με νοιάζει τα εργοστάσια και οι επιχειρήσεις μας. Ας το Μέγα Αλέξανδρο τώρα και τότε. Και τώρα θα καθέσουν αυτοί οι άνθρωποι κάτω, θα αλλάξουν όλα τους τα βιβλία της ιστορίας, θα κατεβάσουν όλα τους τα γάλματα και όλες αυτές τις παρούφες και θα λένε ότι δεν είναι αυτό το πράγμα. Και εσύ τώρα με λες ότι παραγράφουν την ιστορία. Ποιος την παραγράφει? Άρα λέω φίλος ότι εδώ και μισό αιώνα έχει γίνει το κακό. Τώρα αργήσαμε. Ναι, ίσα-ίσα τώρα είναι ότι κερδίζεις. Το παιχνίδι το είχαμε χάσει και αυτή τη στιγμή το φέρνουμε ισοπαλία. Αυτό έχει γίνει. Κατάλαβες το 90. Παίρνεις επίδομα αλληλεγγύης, φίλε. Τι επαγγέλεσαι? Τι μας νοιάζει τώρα? Δεν το θες. Υπάρχει εναλλακτική, ξέρεις. Υπάρχει εναλλακτική. Τι επαγγέλεσαι, αδερφέ? Αν επιτρέπεις. Να λέγονται και εδώ Μακεδονία. Αυτή είναι η νέα. Αν επιτρέπετε, τι επαγγέλεσαι, φίλε? Αν θέλεις, στρατιωτικός είμαι. Για να μην σε. Και είμαι και στο Λέβρο και είμαι και από Κοζάνη. Εντάξει, να σε καλά. Τα λέμε, παλίκαρε, να σε καλά. Συγγνώμη, δηλαδή τι είπε λάθος ο άνθρωπος? Τι είπε ο άνθρωπος λάθος? Σωστά τα είπε. Ότι εδώ και μισό αιώνα έχει αλλάξει η ιστορία. Εάν στρατιωτικός βγαίνει στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Ελλάδος κατ' εμέ και λέει αυτά που λέει, τότε έχουμε μείζον εθνικό πρόβλημα. Τι λέγουμε? Μείζον εθνικό πρόβλημα και ζήτημα. Ναι. Μείζον. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Το πρόβλημα είναι... Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Το πρόβλημα είναι και το είδε η Μέρκελ. Η Μέρκελ είπε εδώ, χαμηλώστε ηλίθιοι τη φορολογία, να ανεβούν οι δουλειές, τα ονόματα είναι για τους χαζούς. Ναι, εάν αυτός αλλάξει το σύνταγμά του σε μια πενταετία και βάλει μέσα λυτρωτικά εδάφια, μετά τι θα μου λες, Ραπτόπουλε? Θα σου πω. Τα σπίτια μας τα χάσαμε από τους Τούρκους που πήραν εδώ τα σπίτια με οικονομικά. Στα χαρτιά. Όχι. Οι Τούρκοι, οι Σκοπιανοί, οι Ιουγκοσλάβοι και οι Εβραίοι μας πήραν τα σπίτια χωρίς πόλεμο. Έρχεται στην Άνω σε μία πενταετία αυτός και σου λέει εδώ έμενε ο παππούς μου και είναι δικό μου ρε φίλε το σπίτι σου. Δεν θα σου το πει έτσι. Πώς σου το πει? Το είπε πριν 5 όταν τα σπίτια πήγανε από 180.000 30 και τώρα που τα πήραν. Γιατί έπαιρνες δάνειο 150.000 ευρώ εσύ ρε Μπρούκλι? Γιατί έπαιρνα δάνειο 150.000 ευρώ ενώ δεν μπορούσα να το εξυπηρετήσεις? Γιατί ήμουν αμαλάκας. Μη. Καλημέρα επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε, έλα γορμέρα. Καλημέρα κύριε. Ναι. Φώτισα από ψυχικό πάλι. Φώτισα από ψυχικό, έλα Φώτη. Έλα ψυχικό μου. Ψέρες όμως, Σερών. Λιμωτάγορο Σεραϊκό. Ναι. Λοιπόν, Κωστή για το Λουτσέσκο, το έλεγα και το ξαναλέω, δεν κάνει άνθρωπος. Βέβαια, αφού το λες. Είναι τυχερός που έχει μεγάλες μονάδες ο ΠΑΟΚ και γι' αυτό βγαίνει σαν προπονητής και δεν χαμηλώνει το πρεστίζ του καθόλου, αλλιώς θα ήταν για... Ο Λουτσέσκου ανασταλτικά είναι προπονηταράς. Όσοι βλέπουν την μπάλα ορισμένοι πραγματικά δεν μπορούν να καταλάβουν. Ανασταλτικά είναι προπονηταράς ο Λουτσέσκου. Φίλε, δεν μου λες και ανασταλτικά και όσον αφορά το κομμάτι... Για πες με ρε φίλε ανασταλτικά τι έκανες στον άμυνα. Των αποδητηριών, έτσι. Φίλε, μόνο ο Λουτσέσκου είχε παιχταράδες αυτά τα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι δεν είχανε που ήταν πριν από αυτόν. Δεν είχανε 50-50 διαιτησία. Τι δεν είχαν 50-50? Οι άλλοι. Δεν είχαν παιχταρά. Δεν έχω 50, μείον έχω τώρα. Μείον διαιτησία έχω. Έλα, την ΕΠΟ την είχε ο Άρης και άλλος. Πρέπει δεν υπάρχει ΕΠΟ το γραμμένο τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Είτε τα καινομοιώματα στα Γιάννενα, είτε ΕΠΟ το ίδιο είναι. Ούτε το σωσία του Λουτσέσκου, τον Κιπτίκη είχε εκεί. Πέρασε γιατί δεν το πήρε το πρωτάθλημα, είναι προπονηταράς. Δεν ξέρεις γιατί δεν το πήρε στο πρωτάθλημα. Γιατί δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις γιατί δεν το πήρε στο πρωτάθλημα. Πάντως ο Λουτσέσκου δεν το έχασε μια φορά. Κάποιοι άλλοι μπορεί να το έχασαν. Ο Λουτσέσκου δεν το έχασε μια φορά πάντως στο πρωτάθλημα. Μπορεί να πεις ότι μπορεί... Το έχασε ο λαός και ο πρόεδρος. Το έχασε ο πρόεδρος και ο λαός και ο πρόεδρος. Να σε καλά, Σέρες, ψυχικό, μιλάμε. Καλημέρα επόμενος. Μέρα. Ναι. Γεια σας. Έλα Κωστή. Μάλιστα. Έλα Κωστή. Ναι, γλυκιά μου. Εσείς κάνετε σχόλιο, δεν σας παρεξηγώ. Ναι, γλυκιά μου. Εμείς δεν σχολιάζουμε. Εμείς λέμε ποιος νίκησε. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν νίκησε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τους βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι πρώτος. Ο Τσίπρας δεν είναι πρώτος. Ο Τσίπρας δεν είναι πρώτος μαζί του. Ναι. Έχουμε πρόβλημα. Με τον Τσίπρα? Όχι με τον ΠΑΟΚ. Ούτε με τον Τσίπρα ούτε με τον ΠΑΟΚ. Πρώτος δεν είναι. Σωστά. Τι Τσίπρο ΠΑΟΚ, τι ΠΑΟΚ Τσίπρα, το ίδιο είναι. Ναι. Έτσι. Άμα δεν πάρεις τον Τσίπρα μαζί σου, δεν είσαι πρώτος. Το έπαιρνε ο Ολυμπιακός γιατί είχε όλους τους κυβερνήτες και όλους δικούς του. Τώρα τα γιώτα. Όχι, δεν τα έχει όλα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ο Ολυμπιακός τα έχει όλα δικά του. Τώρα τα πήρε. Όχι. Δεν τα έχει όλα. Δεν είσαι καλά διαβασμένος. Γιατί σας αρέσει να συγκρίνεστε τόσο πολύ μαζί του? Γιατί τρώγεστε τόσο πολύ? Δεν τα έχει όλα. Φύγε Δέρια, τα λέμε αμαρτωλή. Τα λέμε. Κρίνεται του Ζουνίδη σήμερα στα Γιάννενα. Ο Ουζουνίδης σήμερα δεν κερδίζει. Νικόλα μου! Δεν κερδίζει. Και αλλαγές προπονητών δεν κερδίζει. Άσχετα αν κερδίσει ή όχι. Δεν κερδίζει. Εγώ ξέρω ότι η μεγάλη ΑΕΚ που έφερε το Φάντροκ, η μεγάλη ΑΕΚ που είχε το Σάντος, η μεγάλη ΑΕΚ που είχε τον Μπάκεβιτς, έχει καταντήσει τώρα να έχει έναν προπονητή ο οποίος ήταν καλός για το Πανιόνιο, για την Ξάνθη, για τον Ηρακλή. Στο Παναθηναϊκό δεν μπορούσε να του πει κανένας τίποτα. Όχι, είχε άλοθη. Ότι δεν έχω ομάδα, ότι ο Λαφούς δεν βάζει λεφτά, ότι αυτή είναι η παίκτης μου και τι να κάνω. Τώρα όμως που ήρθες σε ομάδα να κάνεις πρωταθλητισμό, απέδειξες ότι είσαι κατώτερος στον περιστάσιο και λίγος. Τι έλεγες το καλοκαίρι όταν τον πήρες? Τι έλεγα? Άλλαξες στάση, αυτό μου λες τώρα. Το καλοκαίρι έλεγες καλά λόγια για τον Ουζουνίδη. Τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι τα καλά λόγια. Κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Εμείς δεν είμαστε ΠΑΟΚ, μην μπερδεύεσαι. Έξω τη μαράγδα κάθε πρωί από τσέκ μέχρι το 8. Ο Βαραγιάννης κοντεύει να βγάλει μαλλιά. Ο Βαραγιάννης κοντεύει να βγάλει μαλλιά. Θα βγάλει ο Μαμαλάκης. Θα βάλει άλλα 4 σκουλαρίκια τώρα. Φοβού τον Κλάου. Όχι, δεν παίρνουμε άλλο, γι' αυτό έχουμε εισαγωγή. Δεν θα πάρουμε. Λοιπόν, φοβού τον Κλάου σήμερα. Μη σου σφινώσει. Ο Στεφανάκος. Αλήθεια. Είναι Στεφανάκος σήμερα. Που λένε. Από πότε? Παουξάκι από μικρό παιδί. Ποιο τον έστειλε στα Γιάννενα? Δεν έχει σημασία, το μυαλό του. Ποιο τον έστειλε? Το μυαλό του ή η ψυχή του Πάοκ? Το μυαλό του. Φύγε από εδώ ρε, πέσε κανέναν. Δεν μου λε, ο Σαουδάρβας που είναι κολλητός με τον Μελισανή θα τσοντάρει και για την Τζαμπασοφιά? Τζαμπασοφιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Τζαμπασοφιά. Αυτά είναι λόγια δικά σου στο Μετρόπολη για να με τρελαίνεις εμένα. Πάμε break μετά τη Μαράγδα Μασάκο. Επιστρέφουμε. Έχω και Καστοριανό σήμερα εδώ live. Έτσι να κάνουμε λίγο σαν σειρμά. Επιστρέφουμε και με γραμμές με τα 3 εντάρια να είναι ανοιχτά μετά την Σμαράγδα και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Με Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool Show, έχουμε και Νικόλα Καστοριανό σήμερα, έχουμε βεβαίως και Καζαμπάκα στα πλήκτρα μέχρι και τις 10, θα πάμε μαζί. Έχουμε και τον πρώτο τυχερό για τον σούπερ διαγωνισμό του Μετρόπολης, η ώρα είναι 9:36. Μέχρι 10:06 δηλαδή με το που θα επιστρέψουν μέχρι και τα παιδιά μετά. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Αναστασιάδης. Πώς το έχει... Δημήτρης Αναστασιάδης. Αναστασιάδης. Ναι. Πρέπει να καλέσει 90-90-90. Θα διακόψουμε οτιδήποτε να κάνουμε εκεί την ώρα για να μπει στην λίστα με τους υπερτυχερούς για τον διαγωνισμό που πληρώνει το μισθό ενός έτους. Νικόλα μου. Τι πληρώνει μωρέ? Το μισθό ενός έτους, φίλε. Μετρόπολης. Ναι. Φίλε, Μετρόπολης. Μετρόπολης είσαι. Αν είναι δυνατόν τώρα. Λοιπόν, μέχρι και 36, Αναστασιάδη Δημήτρη, ελπίζω να έχεις τα αυτάκια σου ανοιχτά, να επικοινωνήσεις μαζί μας για να μπεις στην λίστα τη μεγάλη, τη χρυσή τη λίστα. Δεν θα πάρει. Δεν θα πάρει, εγώ λέω θα πάρει. Κάπως θα τον ενημερώσει. Το όνομά του δεν εμπνέει. Δεν εμπνέει. Ορμάτε όλοι στον Αναστασιάδη να πάρει τηλέφωνο. Είναι μισθός ενός έτους τώρα να πάρει τηλέφωνο. Ορμάτε. Δεν εμπνέει ο Αναστασιάδης. Όποιος τον ξέρει. Ορμάτε Μακεδονομάκη. Δεν μου λες τι είχε πει ο. Γιατί γίνει viral τώρα ο φίλος ο Αλέφαντος. Πρόβλεψη έπος λέει του Αλέφαντο για το Αστέρα ΠΑΟΚ. Τι έδωσε, έδωσε κανένα άσο με 3-0, τι έδωσε? Πρόσεξε να δεις. Τον ενημέρωσα την Παρασκευή. Εσύ τον ενημέρωσε, αυτό τι είπε? Με ηρωνικό χαμόγελο. Ναι. Άφησα υπονοούμενα. Τα αφήνεις αυτά διαρκώς. Ναι. Είναι το φόρτε σου. Και του λέω Νίκο, μην ασχολείσαι. Ο Πάοκ θα περάσει και εσύ που το ξέρεις. Άσε, το ξέρω. Και αυτός ασχολήθηκε και έφαγε μάλλον τα μούτα του. Δεν μπορώ να ακούσω. Τώρα θα παίξουν αυτά που έλεγα ότι ο Πάοκ θα το πάρει και πού το ξέρει αυτός. Ναι. Έχει ο πάτος του Πάοκ. Άντε πάλι τον πάτο. Τι να πάτε ρε εσείς, με τον Ποντένσε να πάρει. Αναστασιάδης Δημήτρης, έχεις 30 λεπτάκια μέχρι 10:05, πάμε γραμμές στα 90. Ένα ευχαριστήριο μπορώ να στείλω 1 λεπτό? Ναι. Στον κύριο Γιάννη Σαραντίνη. Ναι. Είναι δικηγόρος και εφοπλιστής και έκανε δωρεά 500.000 ευρώ στο υποανέγερση στο Λίδι της ΠΑΕΑΕΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δικηγόρος Παύλο εφοπλιστής. Πού το δάγκωσε αυτόν τώρα? Το τσιμπά έχει να γίνει και 20 από την υπογειοποίηση. Τσούκου τσούκου θα γίνει. Δεν έχει καμία σχέση με το γήπεδο της ΑΕΚ κτηριακά τα 20 εκατομμύρια ευρώ της υπογειοποίησης από την κυρία Δούρου. Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους. Ψάχνουμε τον Αναστασιά Δημήτρη για να μπει στην κλήρωση. Καλημέρα, φίλε. Σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Θα το αφήσουμε για το τελευταίο 2-3 λεπτό για να δούμε ότι. Τι έχουμε. Έχω ενημέρωση. Νικητής. Σας είπα, ρε παιδιά. Σας είπα. Δημήτρη. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Έλα, ρε παλίκα, ρε. Τι κάνεις? Καλημέρα. Όλα καλά. Άκουγες ή σε ενημέρωσαν? Όχι, με ενημέρωσε ένας φίλος γιατί είμαι στη δουλειά. Είσαι στη δουλίτσα. Λοιπόν, είσαι ο πρώτος νικητής, έτσι, είσαι ο πρώτος που μπαίνεις σε αυτή την προνομιούχο λίστα, όπου θα διεκδικήσεις στη μεγάλη κλήρωση 25 του Φλεβάρη τους μισθούς ενός έτους. Φιλέ. Να είστε καλά, παιδιά. Φιλέ. Εδώ είμαι. Τι μισθό παίρνεις? Μην τα λες αυτά. Θα σας βάλω λίγο μέσα. Θα σας πω πρώτα και μετά. Όπα, λίγο μέσα θα μας βάλει. Εγώ δεν μιλάω. Μ' αρέσεις. Λίγο μέσα. Δεν πιστεύω να έχεις το μισθό του Πρίγιοβιτς, Όχι. Όχι τόσο πολύ. Μπορεί να πάρει κανένας ρε παιδάκι που να κερδίσει. Ναι. Που είναι, ξέρω εγώ, στέλεχος, διευθυντής καμίας φαρμακευτικής εταιρείας. Όχι, εντάξει, μην αγώνεσαι. Είσαι τετραψήφιος. Είμαι τετραψήφιος. Δεν καταλαβαίνει ο κύριος Παύλος από αυτά, απλά είναι. Συγγνώμη, θα ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό. Τα μεικτά θα πληρώσετε για ό,τι παίρνουμε. Πες και δες τους όρους συμμετοχής. Πες τα εσύ τι πες. Όχι, δεν τα έχω δει, έχει όρους συμμετοχής. Σιγά μη σου πληρώσουμε και το οίκαρο, αδερφέ. Έλατε. Φύγε Δημήτρη, τα λέμε, είσαι ο πρώτος νικητής. Να σε καλά. Θα πληρώνετε εφάπαξ το μισθό, όχι σε 4 δόσεις σαν τη ρήτρα του ΠΑΟΚ. Κανονικά. Ρέτης εσύ πρωί-πρωί. Μήπως πληρωθεί σαν τη ρήτρα του υπογειοποίηση 500.000 την Τζαμπασοφιά, ο άλλος ο κύριος Σαραντίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην μιλάς και εσύ πολλά. Θα έρθει και δικιά μου σειρά, λες. Ο Πασχάλης της γιαγιάς Ντακ, ο Τσιτζικώστας, θα σου ρίξει και εσένα. Παλίκαρος. Τι να μην του ρίξει, το νούμερο 12 του δώσ' του Καμένου, τα ξεχάσατε. Καλά, όλοι δώσαμε. Καλά, εμείς τουλάχιστον δώσαμε στον Κούλι, άλλοι δώσαν στον Κούλι και κατακώθηκαν. Έλα τώρα, δεν τα λέμε. Δεν του δώσ' ο Κούλι, μην μπερδεύεσαι. Κύριοι. Είναι ασέβεια στους ακροατές να μην... Πάμε, ναι, μπράβο Κωνσταντίνε, μπράβο αγόρι μου. Καλημέρα, ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Έλα Νικόλα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Το φιλαράκι σου έχουμε εδώ. Για λέγε. Καλημέρα Νικόλα. Κολλητέ, πού είσαι? Κούλη, είσαι πολύ μαλθακός. Είμαι μαλθακός, ναι. Γιατί αγόρι μου. Δεν πονάνε. Ο πόνος περνάει με μια στιγμή. Αυτοί υποφέρουνε. Υποφέρουν σε τρώει το μεριμνή γυναίκα. Τρώει την κάρκα. Είναι πολύ κακό. Ήταν ο Ολυμπιακός είναι η Μπαρσελόνα. Εμείς είμαστε τότε μικροί κόσμο με μια μεγάλη προπονητάρα. Σεβασμός και ρεσπέκτ σε αυτό το βλαχορουμάνο όπως το λένε όλοι. Αυτός θα το πανηγυρίσει όμως. Μαζί του με χίλια γιατί θα το πάρει και αίτος και με την καήτρια με την καήτρια επίδευση. Ξανήγεσαι πολύ Μεσοποταμιώτη. Νικόλα θα λες, είμαστε η ομάδα με την καλύτερη επίθεση. Είμαστε η ομάδα με την καλύτερη άμυνα. Είμαστε η ομάδα με τη χειρότερη διαιτησία. Τέλος. Η ομάδα με ένα λαό προσωπολατρικό που δεν βλέπει ότι ο προπονητής κάνει κακό στην άνοδο του ΠΑΟΚ σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Εγώ δεν είδα πάντως. Στην άνοδο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή άμα ήταν καλός θα γινόταν. Θα είχαμε συν 20, θα ήμασταν καλός. Παιδιά, για να ανέβετε επίπεδο και να θέλετε να πάτε και στις Ευρώπες και να έχετε αξιόλογη πορεία και να γίνετε μόνιμοι στο λουθούνι των Αθηναίων, πρέπει να πάρει ο κύριος Αμίδης ένα προπονητή Ευρωπαίο, έμπειρο, να το χρυσοπληρώσει και να τελειώσει το παραμύθι. Αυτό μου λες. Να μην μου φέρει. Κοίταξε, στα 64 με 150 κιλά με εμφράγματα, όχι. Ένα 40 θα φέρει. Δεν έχει ανάγκη ο προπονητής ο ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο. Έχει Λουτσέσκου, τέλος. Όπως είναι το ρόστερ μας που δεν είναι και τόσο καλό. Ειδικά στον χώρο του κέντρου, αυτός ο άνθρωπος έχει ό,τι και να είναι, έχει μόνο μια ισοπαλία. Είναι άξιος συγχαρητηρίων. Έτσι, τέλος. Εσύ εδώ πέρα, άμα κάνεις νούμερα, συνέχεια είσαι πρώτος. Θα σε βάλω χέρι. Μπορώ να σε βάλω χέρι. Πώς θα σε βάλω. Όχι, μας κάναν μήνυση, όχι ήρθαν απ' έξω, όχι φωνάξανε. Δεν είναι αίτητος λόγω ικανότητος, φίλε, λόγω τύχης είναι αίτητος, εντάξει. 25 τελικές Ολυμπιακός χάνει 0-1. Έρχεται εδώ ο Λιβάγιας, σπάει τα δοκάρια. Η τύχη πάει με τους δυνατούς. Ο Λαμπρόπουλος ήθελε να γυρίσει την μπάλα από το κέντρο στο τερματοφύλακα. Καλημέρα, επόμενος. Κουλιανέ, εάν ο Ολυμπιακός έπαιζε αυτή την μπάλα και ήταν 8 βαθμούς μπροστά και εσύ ήσουν δεύτερος. Με άντρε, άμα και η γιαγιά μου είχε τα καρούλια και δεν παρακαλώ. Θα με λέγατε ματιαγμένοι να πάμε να μας διαβάσει ο Παπαπάου. Θα λέγατε χίλια δυο. Εάν. Η πραγματικότητα ποια είναι? Συν 8. Με τη διετησία κόντρα. Κάθε αγωνιστική, καλημέρα. Κόντρα την έχω. Καλημέρα. Μ' αρέσει ο Κουλιανός. Καλημέρα. Έλα, αγόρι μου, έλα, πασάκα μου. Έλα, εσύ είσαι. Έλα, μ' ακούτε? Εσύ, άντε πάμε. Αργός. Βάλε Δευτέρα. Δεν είμαι αργός, ρε φίλε. Μιλάτε συνέχεια, ένα τέταρτο περιμένω. Πάμε. Λοιπόν, πρώτα πριν να πω αυτό που θέλω, ήθελα ήθελα να ρωτήσω, γιατί το θεωρώ σημαντικό. Αυτός που πήρε προηγουμένως να πει, να κάνει την προπαγάνδα του Τσίπρα, είπε ότι είναι στρατιωτικός. Ναι. Δυστυχώς. Μην τους πιστεύετε, παιδιά. Καλά, ο καθένας μπορεί να βγει να λέει ότι θέλει. Το πρώτο τους μέλημα είναι να διχάσουν. Εσύ τι είσαι, φίλε, Μακεδονομάχος? Είναι ψεύτης και απατεώνας. Σαν τον αρχηγό τους. Άσε, εσύ τώρα μας σου κάτσε ο αρχηγός τους. Κάτσε, βρε Μακεδονομάχε, κάτσε να μιλήσουμε. Επί του θέματος. Επί του θέματος, εσύ τι είσαι διατεθειμένος. Ένα λεπτό. Τι είσαι διατεθειμένος να χάσεις? Τι είσαι διατεθειμένος να χάσεις για τη Μακεδονία μας? Το βασικό επιχείρημα του καθεστώτος, ναι, είναι ότι 140 χώρες αναγνώρισαν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Ποιος θέλει γι' αυτό? Εκτός το ότι δεν είναι πολύ λιγότερες, ναι, θα μ' αφήσεις να μιλήσω μισό λεπτά? Μα σε ρωτάω, δεν μ' απαντάς. Δεν άκουσα τι είπες, γιατί μιλάω. Ναι, φταίει κάποιος Έλληνας πολιτικός γι' αυτό? Το βασικό επιχείρημα του καθεστώτος, ναι, ότι 140 χώρες αναγνώρισαν τα Σκόπια ως Μακεδονία είναι ψέματα, είναι πολύ λιγότερες. Ναι. Από την άλλη όμως, οι τρεις μεγαλύτεροι οργανισμοί του πλανήτη, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, ναι, δεν τα αναγνώρισαν και περιμένουν πότε η Ελλάδα θα δώσει το όνομα, γιατί σέβονται την αλήθεια και την ιστορία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Τι είσαι διατεθειμένος να χάσεις για το όνομα της Μακεδονίας? Δεν είναι το θέμα το όνομα, ρε παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει. Ποιο είναι το θέμα? Δώσανε αυτοί οι καθεστωτικοί τώρα, έτσι πρέει, ναι, ταυτότητα και γλώσσα. Μάλιστα. Έγινε, φίλε, ακούστε τη δικιά σου άποψη, ναι. Ξεθάψτε τον Πατακό και τον Μακαρέζο. Διαλύστε τη γιορτή του Πολυτεχνείου. Έλα τώρα να σας πω εγώ. Να σε καλά, φίλε, καλή. Διαλύστε τη γιορτή του Πολυτεχνείου. Ναι. Βγάλτε την από τα σχολεία. Αναστήστε τον Πατακό και τον Παπαδόπουλο. Ο άλλος από την άλλη μπάντα τώρα, τελώς. Αναστήστε τον Μακαρέζο. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και αφήστε το παραμύθι 40 χρόνια που θέλατε αριστερά. Φάτε την τζαμπού τώρα με την αριστερά. Ναι, μισό λεπτό, μη. Και βγάλτε το σκασμό. Γιατί πολλά μας τα είπατε. Πάμε από την γραμμή που μου θυμηθήκατε τη Μακεδονία. 30 χρόνια. Στο φιλαράκι. 30 χρόνια τι λένε. 30 χρόνια τι λένε. Τώρα ξυπνήσατε. Τώρα ξυπνήσατε. 30 χρόνια τι λένε τη Μακεδονία Σκόπια. Σωστά. Βόρεια Μακεδονία. Τώρα ξυπνήσατε, ρε βλάχοι. Παύση. Νικόλα. Έλα, γόρι μου. Είδησε τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτός που βγαίνει πρωταθλητής στην Ελλάδα να παίρνει το να ελέγχει ΕΠΟ, να ελέγχει διαιτησίες, να ελέγχει, να πούμε, πολιτικούς, να ελέγχει και τα καζανάκια ακόμα στο γήπεδο αν τρέχουν ή δεν τρέχουν νερό. Εσύ τι ελέγχεις? Κάθε Κυριακή στο γήπεδο περιμένετε ένα λεπτό, γιατί την έχω ψωνίσει να πω. Ναι, Νικόλα, δεν μιλάει κανένας, τους κλείνω τα μικρόφωνα. Εγώ βλέπω κάθε Κυριακή στο γήπεδο, εάν ο ΠΑΟΚ έλεγε το παρασκήνιο, φάση σαν του Καλτσά θα ήταν κομμένη προτού αρχίσει. Φάση σαν του Βιερίνη, σαν του Πίσεσβαρ θα ήταν τελειωμένη με ένα 0. Έτσι. Ο Ιγκλέσιας θα ήταν από το 20 με κόκκινη κάρτα. Έτσι. Και ο Μάντος δεν θα έρθει ποτέ κόκκινη κάρτα. Σωστός. Πάντα ο πρόεδρος του ΠΑΟ καθαρίζει το μάτς και πάντα υπάρχουν οι μαχητές παίκτες του ΠΑΟ να κερδίζουν κάθε Κυριακή. Πες τα, Νικόλα. Κάθε Κυριακή γίνεται μια μάχη. Και ένας Λουτσέσκου, φίλε Κώστα, έχει έναν Μπίσεσβαρ μέσα προβληματικό, ένα Ελκαντουρί προβληματικό, έναν Αιγύπτιο προβληματικό, έχει την ομάδα πρώτη. Δεν έχει χάρη. Νικόλα, δεν έχει εξάρια. Ο προπονητής με αυτά τα χαφ, με τον Μαουρίτσο και με τον Σακόφ. Και με έναν Βιερίνια, ο οποίος κάθε Κυριακή παίζει με άνεση για να έχει τον ΠΑΟΚ πρώτο. Και βγαίνετε και λέτε ότι ο Ιβάρης καθαρίζει. Είδατε και ο να καθαρίζει. Είδατε πως έπαιξε η Τρίπολη. Είδατε, ήθελε να πάρει την νίκη να κρεμίσει τον ΠΑΟΚ. Ο Παράσκος έσπαγε τα μπουκάλια στον πάγκο. Ο Ρουμάνος είναι άχρηστος και έχει την ομάδα πρώτη. Και όλα τα παιδιά κάθε Κυριακή δίνουν τον ίδιο πεπάντον αγώνα για να πάρει η Μακεδονία, για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Και αν το πάρει, ρε, χωρίς τον Ιβάν. Γιατί ο Ιβάν πέρσι έκοψε από τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Και φέτος οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Ρουμάνος ο προπονητής, ο άχρηστος Κωστή που λες εσύ, προπονητάρα, άσονα, που έχει κερδίσει όλες τις ομάδες, έτσι, που έχει πάρει όλα τα ντέρμπι τα έχει πάρει. Με το Στανιό, με τον Κόλο, με το Οχταπόδι, με ό,τι θες πήρε. Είναι πρώτος. Και τα παιδιά κάθε Κυριακή ματώνουν μες στο γήπεδο. Με αυτούς τους προβληματικούς σκαφ. Με χωρίς εντερφόρ πλέον. Τα παίρνει και με ένα Πασχαλάκι πτάμενο. Γιατί και αυτός παίκτης του ΠΑΟΚ είναι. Και ας βγήκε, κατά λάθος. Ήταν στο ρόστερ και βγήκε, πήρε την ευκαιρία. Νικόλα μου τα είπες όλα. Τα είπε. Κάθε Κυριακή. Περίμενε ρε. Περίμενε ρε Κουλιανέ. Δεν μπορώ δηλαδή μου. Βγάλε γόρι μου, βγάλ τα όλα, βγάλ τα μαζί σου. Γέμνει ο άλλος και λέει ότι ήταν ματιαγμένοι οι παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Χώστου τα. Τους είδες τα μάτια πως περούσανε. Αφού δεν πήγανε στο δεύτερο ημίχρονο μέσα, τι θέλεις να πούμε τώρα μετά τη Σιμπέλ. Μετά τη Σιμπέλ θα κάνουμε εκπομπή. Μετά τη Σιμπέλ θα κάνουμε εκπομπή ρε Γιαννητσιώτη. Δεν ήρθανε κανένα πρόεδρο. Αν ρε κάνε μας τη χάρη τώρα Παοξή. Νικόλα. Νικόλα, πονάνε αγόρι μου, άσους, δεν πονάνε, ψάχνουν να βρίσκουν. Ακόμα θέλετε, δεν θέλετε, θα είναι πρωταθλητής Ελλάδος 2018-2019 γιατί το αξίζει. Τέλος. Γιατί παίζει 50-50, okay. Γιατί είναι μαχητής, oh. Γιατί δεν παίρνει ούτε πέναλτι, ούτε offside σαβαλέ. Έτσι, έτσι. Ειδικά με την Τρίπολη μέσα στην Τούμπα δεν πήρε τίποτα. Νικόλα μου να σε καλά. Ναι, και ο Ιβάν Σαββίδης, αν τα έπαιρνε έτσι και ήταν χαλαρός, δεν θα πήγαινε στα αεροδρόμια να υποδεχτεί μεγαλιά τους παίχτες. Θα ήταν στο γραφείο του στο Ροστόφ Κωνσταντίνε. Σεβάστηκα το οπαδηλίκι του, γιατί έτσι είμαι και εγώ σκασμένος πολλές φορές, γι' αυτό και δεν του απάντησα και δεν τον διέκοψα πουθενά, γιατί έπρεπε να πει αυτά που ήθελε. Για τις τρεις χάρτες που χαρίστηκε στον Αντελαουή, κανένας μόκο, έτσι. Είναι προσωπικός μου φίλος. Είναι στους καλούς, εντάξει. Ο Νίκος είναι στους καλούς. Είναι στους καλούς, μπορεί να λέει θέλει, τέλος. Παιδιά, πάμε να σεβαστούμε λίγο το ακροατήριο. Γρηγοράδα να ακούσουμε τα παιδιά από ένα λεπτό ζουμερά όλοι. Καλημέρα. Ζουμερά. Έλα φίλε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς. Εγώ να συμπληρώσω στον Νικόλα τα λεγόμενα ότι η διαιτησία δεν άλλαξε καθόλου μετά από τόσα χρόνια. Είναι η ίδια, απλά ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα. Απλά πράγματα έτσι. Αυτό λέω εγώ, γιατί εχθές είδα πολλά πράγματα. Μόνο χθες τα είδες. Και ας πάει να λέει ο Κωστής ότι θα το πάρει εύκολα και από εδώ και από εκεί. Ούτε εύκολα το πήραμε, είδαμε τι έγινε. Και είδαμε και το διαιτητή τι διάθεση είχε από την αρχή. Πόλεμο έχουμε κάθε αγωνιστική. Ότι ο Σάχοφ έχει 7 ράματα στο γόνατο και ούτε ο παρατηρητής κοιμότανε, ενώ ο διαιτητής και καλά δεν το είδε, εμένα μου λέει πολλά. 7 ράματα ο Σάχοφ, τα πλευρά σπασμένα τις προάλλες ο Πασχαλάκης, δεν τα λέμε. Γι' αυτό δεν θέλουν το VAR. Ναι. Γιατί άμα υπήρχε το VAR θα σου έλεγα εγώ που ήταν τον Ολυμπιακός και πια Τρίπολη τώρα. Λοιπόν, Κωστή, υπόθεση εργασίας που λέει ο Γρηγόρης. Αφήστε το Γρηγόρη. Κάτσε λίγο, κάτσε να κάνουμε χαμηλά. Έλα. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο διαγωνισμό τώρα που έκανες, αν κέρδιζε ο κόκκινος τώρα και έβγαινε και τον έλεγες τους μισθούς ενός χρόνου, τι θα σε έλεγε? Και τα δώρα μαζί. Φύγερε Παχάσα. Καλημέρα. Μην μπαίνεις άλλες γραμμές, Θανάση μου. Άσε από τους φορμαρισμένους, μην τους κόβεις. Ναι, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο και περιμένουν 6 ακροατές. Θα τα ρυθμίσουμε, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Κουλ. Έλα, αγόρι μου. Πώς το αντέχεις τόσο φανατισμό, ρε φίλε? Είδες τι γίνεται, χαμός. Τι να κάνουμε τώρα. Πώς το αντέχεις? Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Μακάρι να υπήρχαν άλλοι 5 σαν το Κουλ, φίλε. Τι να κάνουμε. Και χαιρετίζω και τον κύριο Καστοριανό. Βέβαια. Είναι καινούριος παραγωγός ή... Όχι, έχω έρθει η βόλτα να δω τα φιλαράκια. Είναι wannabe, loading. Εγώ θα συμφωνήσω πάλι με το ραπ και θα συνεναχωρήσω. Εσύ πάντα με το ραπ συμφωνείς, εντάξει. Όχι πάντα. Κάτι για αλλαγή, κάτι καινούριο. Φορές έρχομαι σε αντιδικία. Ναι, δεν έχεις συμφωνήσει ποτέ. Αλλά να σου πω ένα πράγμα, το έχω πει κι άλλη φορά, είπα παλιά. Ναι. Το πρωτάθλημα περνάει από τη Τούμπα. Ο Ολυμπιακός, ο Θρήνος, που τον απεχθάνομαι εγώ από μωρό παιδί. Ναι. Άσε να κλάψω μια χρονιά. Άκουσε με λίγο. Ναι, ανέβηκε πάρα πολύ και έχει δέσει. Και παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Κρυσάβας αυτόν τον έψησε τώρα, κατάλαβες. Και ο Κρυσάβας είπε Μπαρτσελώνα, τον έψησε. Ναι, τον έψησε τον Κρυσάβα. Την έχουμε δει. Φραγίζει το πρωτάθλημα, παίρνοντας ισοπαλία. Κουλ, εμένα θα μ' ακούς και θα με σέβεσαι όταν σου λέω κάτι. Σ' ακούω, σε σέβομαι τους άλλους γιατί είσαι μεγαλύτερος. Αλλά ποδοσφαιρικά δεν σε σέβομαι. Για να μπορείς να κάνεις και δυο στραβές στην Αθήνα. Άμα πάρεις ισοπαλία εδώ στη Τούμπα, έχεις φραγίσει το πρωτάθλημα. Άμα παίξεις ισοπαλία στην Τούμπα θα το χάσεις. Να σε καλά, αδερφούλη. Και όχι τόσο φανατισμό, αδερφέ. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα, και εμείς αγαπάμε και σεβόμαστε όλους τους μεγαλύτερους, αλλά ποδοσφαιρικά μπορούμε να έχουμε διαφωνίες. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλο σεβασμός, άλλο η γνώμη. Έτσι ακριβώς. Παρακαλώ. Ο Κουλιανός είναι από τους λίγους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που μπορούν και ελέγχουν κατά κάποιο τρόπο το οπαδηλίκι τους. Εδώ, το φιλαράκι μου είδες, έτσι. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Έλα φίλε, καλά. Δόξα τον ύψιστο. Λοιπόν, εύχομαι Κουλιανέ να μην με κλείσει πάλι, έτσι, γιατί τελευταία μας έχει συνέχεια πόρτα και μας κλείνεις ό,τι ώρα γουστάρεις. Δεν κλείνω ποτέ τηλέφωνο εάν δεν βρίσεις και δεν χαρακτηρίσεις. Δεν κλείνω ποτέ τηλέφωνο. Όχι, άσε, το έκανες την προηγούμενη φορά. Εντάξει, πάμε, προχώρα. Λοιπόν, εμείς στη Μακεδονία μας αγαπάει όλος ο κόσμος, ναι, για το λόγο το εξής. Ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε ευθέως. Σωστό. Λοιπόν, ωραία. Δηλαδή κάνουμε κριτική σε αυτό που αγαπάμε. Ναι. Ίσως να φαίνεται χαζό, ίσως να φαίνεται τρελό, αλλά είναι μια αλήθεια και γι' αυτό μας αγαπάει όποιος ανεβαίνει πάνω στη Μακεδονία έχει να λέει λόγια. Λοιπόν, καλοί άνθρωποι. Τι ωραίο το πουλάκι από πίσω, ρε φίλε. Το πουλάκι, το γλυκό από πίσω, καρδερίνα, καναρινάκι. Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, σήμερα ο Κώστας είπε μεγάλες κουβέντες. Δεν τις είπε ούτε από μίσος ούτε από αυτό. Βλέπει το ποδόσφαιρο αυτό που βλέπει και όντως άρχισε να βλέπει καλά και άρχισε να διορθώνει και το προφίλ του Κωστάκης, ο Λεβέντης, ο Ραπτόπουλος. Παλίκαρος. Λοιπόν, άρχισε και να αλλάζει, γιατί όλοι οι άνθρωποι στη διάρκεια της ζωής μας αλλάζουμε προς το καλύτερο. Όχι, πρέπει να βελτιωνόμαστε όσο πλησιάζουμε στο γύρας, γιατί... Αυτή η μεγάλη κουβέντα τώρα που είπε για τον προπονητή. Ο προπονητής έχει έρθει, ήταν ένα αλφα επίπεδο λίγο στην Ξάνθη και λίγο πριν από την Ξάνθη. Τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε, έδειξε όπως έκανε και ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Έδωσε στην ομάδα, τον αγαπήσαμε, είναι κομμάτι από την ομάδα μας και από τη ζωή μας. Ωραία. Λοιπόν, για να ανέβει επίπεδο ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει και προπονητή. Αυτό που είπε είναι νόμος. Το καλοκαίρι θα το συζητήσουμε αυτό. Δεν είναι της ώρας, αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι της παρούσης. Ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Αυτό λέω εγώ, το καλοκαίρι το συζητάμε αυτό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη πρέπει να αλλάξει χαφ και προπονητή. Εγώ λέω να αλλάξει πρώτα τα χαφ που είναι πιο εύκολο. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι της παρούσης να σχολιάζουμε τον προπονητή που σε έχει αίτητο. Εγώ αυτό λέω. Δεν είπα ότι αν είναι Βάισβάιλερ ο Λουτσέσκου. Αυτό λέω. Δεν είναι της παρούσης. Είναι αίτητος, είναι πρώτος. Δεν χρειάζεται να έχουμε μπερδέματα. Κοίταξε να πάει το καλοκαίρι και βλέπουμε. Και ο Πίτερ Πάρκερτ στον Παναθηναϊκό το 86 πήρε ντάμπλ με ομαδάρα κτλ. Το καλοκαίρι. Τον έδιωξε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θα κάνουμε άλλο διάλογο το καλοκαίρι. Θέλω να σου πω ότι ο Λόραντ πήρε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ το 1976. Ναι. Το καλοκαίρι τον έδιωξε ο Καλαφάτης. Δεν έφυγε. Τον έδιωξε. Ναι. Σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ χωρίς λεφτά τότε, με το μάτι των καλών παραγόντων που είχε και με τα πολλά ταλέντα από τη Βόρεια Ελλάδα. Περίμενε καλύτερη μπάλα. Έδιωξε τον προπονητή που ήταν στην Bayern Μονάχου. Ναι. Τον έδιωξε για τους δικούς του λόγους. Καλά ή άσχημα θα κρίνει η ιστορία και έτσι. Αυτή την κουβέντα την κάνουμε το Μάιο, τον Ιούνιο θα σου πω ναι. Τώρα δεν είναι άτομο. Ένα λεπτό. Ο Μπούζας τον έχει διαλύσει το Λόραντ. Και καλά τον έκανε. Ο Μπούζας, ο Δημήτρης, ο Βαλαρούτσος, ο Κλεάνθης που είναι προσωπικός μου φίλος και τον εκτιμώ απεριόριστα, τον έσκησε το Λόραντ. Εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ δεν είχε λεφτά. Δεν είχε πολυτέλεια να φέρει ένα καλύτερο από το Λόραντ. Και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ψηλά. Δεν θα μου κάνει τώρα ο Ρουμανάκος εμένα τον ΠΑΟΚ. Ας ο Ρουμανάκος έχει πρώτο και το καλοκαίρι θα ξανακάνουμε την κουβέντα. Ο Ρουμανάκος είναι για άλλες ομάδες. Όχι για τον ΠΑΟΚ που θέλετε. Και αν αγαπάτε τον ΠΑΟΚ, σταματήστε την προσωπολατρία με τον κάθε Πρίγιοβιτς, τον κάθε Λουτσέσκου. Α, για όλους λες. Εντάξει, τον κάθε Πέλκα που σας φτιάχνουν τον κόλο. Εντάξει. Καλημέρα, πάμε να προλάβουμε. Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα είναι ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Πάνω από πρόσωπα. Εσείς έχετε καταντήσει προσωπολάτρες. Καλημέρα. Και δεν θέλετε την εξέλιξη στην μπάλα επάνω. Καλημέρα. Δεν είναι της παρούσης. Αυτό σου λέω. Ότι τώρα δεν συζητάς για τον Λουτσέσκο εσύ και αρκετοί χιλιάδες που το σχολιάζουν. Είναι άτομο και αυτά. Όταν η ομάδα που είχε πρόεδρο που πουλούσε μπιντέδες. Το καλοκαίρι. Ένα λεπτό. Πουλούσε μπιντέδες στο Γουλανδρί. Ο Παντελάκης. Πουλούσε μπιντέδες στο Γουλανδρί. Έδιωξε το Λόραντ και το Σάνο. Πότε τον έδιωξε. Το 76 και το 75. Μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Τότε θα το συζητήσουμε. Είναι μεγάλη ομάδα. Τον μικραίνετε τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Χαίρετε. Φίλε, επόμενος, καλημέρα. Επόμενος κύριος, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Τάσος από Σέρες, Ολυμπιακός. Τάσος. Έλα ρε Τασούλη, έλα ρε. Τάσος. Μια ερώτηση μόνο θα κάνω και αν είναι εύκολο να απαντήσει ο Κώστας που είναι πιο ειδικός. Ναι. Ειδικός λοιπόν. Τρίχε τώρα βλακίες. Κάτσε, μπορεί να θέλει κάτι πιο εξειδικευμένο ρε παιδί μου, θέλει να ευαδύνει. Όχι, για τη φάση του φάουλ του Βιερίνια. Ναι. Θέλω να μου πει λίγο για τον τερματοφύλακα που έχει τραβηχτεί τέρμα αριστερά, ναι. Κάνει επιτόπιο άλμα, χωρίς εκτείναξη. Ναι. Ενώ η μπάλα δεν πηγαίνει στο γάμα, πηγαίνει ένα μέτρο από το χέρι του. Ναι. Δηλαδή με μια κτίναξη. Σε μεγάλη ταχύτητα η μπάλα. Ναι. Τους πονάει πολύ, να ξέρεις. Πονάει πολύ, γι' αυτό είναι ειδικό. Για την επιφώτιση του Αγίου Πνεύματος ο τερματοφύλακας στο ημίχρονο, φίλε. Μα τον πονάνε από κάτω να πέσει. Η μπάλα έτρεχε. Για την επιφώτιση. Η μπάλα έτρεχε πάνω από 130 χιλιόμετρα την ώρα. Τη μέτρησε. Φύγε ειδικέ. Δεν βρήκε γάμα. Δεν μου λες, εσύ που είσαι ειδικός, θέλεις να μου πεις γιατί δεν πήρε τρεις κίτρινες κάρτες ο Αμπτελαουή που είσαι ειδικός και πήρε την τέταρτη. Τρεις κάρτες το χαρίστηκε. Ας απαντήστε λίγο σε αυτό, δείτε ξανά το κόλ. Εντάξει, σέντρα του Κυριακόπουλου λοιπόν, γιατί δεν είδαμε έναν αστέρα στο πρώτο ημίγρονο να πετάει φωτιές. Ναι, και στο δεύτερο τι έγινε. Και με το που μπαίνει στο β' ημίγρονο... Επιφώτιση! Βρε πονάνε, θα ακούτε όσο καλοκαίρι! Επιφώτιση του Αγίου Πνεύματος είχαμε, ναι! Πάμε επόμενος, γεια σου φίλε. Δεν έχουμε, σταματάμε. Θέλω, πριν φύγουμε, θέλω να μνημονεύσω έναν παλίκαρο πραγματικά. Και άλλο αυτός παλίκαρος. Πολύ μεγάλος παλίκαρος. Μου θυμίζεις κόκκινος με τον παλίκαρο. Ναι, ποιον? Μπλασικόφσκι. Παίχτης με συμβόλαιο στην Bundesliga, παρατάει την ομάδα του, γιατί η Βίσλα ήταν υποδιάλυση. Πάει, παίζει τζάμπα στη Βίσλα και πληρώνει με δικά του έξοδα τους συμπαίχτες του. Αφήνει δηλαδή τα γούστα, εκεί που έπαιρνε σίγουρο συμβόλαιο 400-500 χιλιάρικα και πάει, παίζει αφιλοκερδό στη Βίσλα Κρακοβίας και συνεισφέρει και οικονομικά, έχει δώσει τώρα 300 χιλιάρικα να πληρωθούν. Θέλει να γίνει Σαγοράκης ή Νικολαίδης και να βγει βουλευτής, αυτό προσπαθεί να κάνει προφανώς. Σίγουρα. Γιατί το κάνει, γιατί είναι καλός άνθρωπος, γιατί αγαπάει τη Βίσλα ρε φίλε, είναι Βίσλα. Η αγάπη, δεν υπάρχει. Η αγάπη από τον γονιό προς το παιδί είναι ανιδιοτελική. Όλες οι άλλες οι αγάπες. Και του οπαδού προς την ομάδα είναι αδιοτελική. Όχι. Του αγνού οπαδού. Πάρε τηλέφωνο την ψυχολόγα. Την αδερφή μου έρχεται σήμερα. Ναι, την ψυχολόγα την αδερφή σου και μάθε ότι ένας μέτριος κοινωνικά, μορφωτικά, οτιδήποτε μόνος του.